Σήμερα, που είναι Τρίτη και 13, η Άση μας, η Άση Μπίλιου, θα μας πει εκτός από τις προβλέψεις της ημέρας και όλες τις τυχερές ημερομηνίες για κάθε ζώδιο για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Λάμπρος Βακιάρος, ο Master Chef μας, θα μας κάνει χοιρινά παϊδάκια καραμελωμένα με γλάσο. Εν τω μεταξύ, θα δούμε και τι αποκαλύπτουν τα γραπτά των παιδιών μας για την ψυχολογία τους, ενώ θα έχουμε και δώρα και συνδέσεις και παιχνίδια και απ' όλα. Μαζί μας, για να τα πούμε, θα είναι και ο Μελέτης Ηλίας. Έχουμε πολλά να πούμε με αυτόν τον άνθρωπο. Φυσικά, όλα αυτά, όχι πριν δούμε τα 14 πιο κούκου βίντεο της ημέρας. Είμαι κι εγώ εδώ! Άσε μας, ρε Μάνο, και εσύ! Άσε μας, ρε Μάνο, και εσύ! Αν με δεις να κλαίω... Δείτε σε λίγο. Η Έλενα Παπαρίζου αποκλειστικά στη φωλιά των κούκου. Δεν ασχολούμαι τι γράφουνε γενικότερα. Στη καρδιά... Καλημέρα στην Ελλάδα, καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα σε εσένα Μάνο. Ο Μάνος Σπίτης είναι μαζί μας όπως βλέπετε. Φυσικά καλημέρα Μαριλού, Στέφανε, Χρύσα, Γιώργο, είμαστε καλά. Καλημέρα, μια χαρά. Τις τελευταίες μήνες της ζωής μου ξεκινάω και βλέπω τον Μάνο Πίτσι. Μα τι φάση είναι αυτή, πού να το περίμενες όταν ήσασταν μαζί στο όνομα της, πού να το έλεγες αυτό το πράγμα. Είδες πώς τα φέρνει η ζωή. Λοιπόν, είμαστε εδώ με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως και φυσικά με τα τηλέφωνα της εκπομπής μας που είναι το 211-0168-678 και το 211-0168-679. Το σημερινό νούμερο 1 θα έρθει σε πάρα πολύ λίγο. Εντάξει, όχι σε πάρα πολύ λίγο, δηλαδή θα έρθει και άμεσα γιατί έχουμε 14 πιο κουκού βίντεο. Αλλά εν πάση περιπτώσει να ξέρετε ότι αυτό το 1 είναι, θα πω ένα πράγμα, είναι γλυκό. Εντάξει. Και επιπλέον είναι και παθιάρικο. Που θα έλεγε κανείς τι. Παθιάρικο θα έλεγα. Και παθιάρικο είναι και λίγο ρεκόρ είναι και λίγο διάφορα πράγματα είναι. Αλλά εδώ θα είμαστε για να τα πούμε όλα αυτά. Πάμε στο νούμερο 14. Πάμε στο νούμερο 14 γιατί την ώρα που εδώ στην Ελλάδα ακόμα δεν ξέρουμε. Θα πάμε στο Eurovision με ποιο τραγούδι, με ελληνικό στίχο, με ξένο στίχο. Τα λεφτά τα βρήκανε, θα γίνει ελληνικός-ελικός. Στη γειτονική Αλβανία, καλησπέρα σας. Στη γειτονική Αλβανία πονοκεφαλιάζουν 2-2 τις ασπιρίνες που παίρνουν οι Eurofans. Γιατί? Γιατί πρέπει, Κατερίνα μου, να επιλέξουν μεταξύ δύο μεγάλων stars. Πού θα δώσουν το 12 και πού το 10 οι Αλβανοί. Από τη μία έχουμε τη δική μας Ελένη Φουρέιρα. Την Ελένη Φουρέιρα θα το δώσουμε. Και πολύ καλά θα κάνουν, η οποία κατεβαίνει τελικά με την Κύπρο, η οποία ήθελε στην Ελλάδα να πάει και να έρθει με τη δική μας Eurovision, να τραγουδήσει το κορίτσι. Εμείς να παρνηθήκαμε καλά, να πάθουμε. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό και γι' αυτό πήγε εκείνη στην Κύπρο. Η Ελλάδα και θα εκπροσωπήσει την Κύπρο. Δεν είναι όμως. Eurovisionικό μετανάστη η Ελένη Φουρέιρα, δηλαδή. Κανονικότατα. Και δεν είναι η μόνη. Υπάρχει και ένα άλλο παλικαράκι και μάλιστα είναι πολύ γνωστό στη γειτονική Ιταλία. Τον λένε και τον βλέπεις από εμάς, κυρία μου, για πρώτη φορά, Ερμάλ Μίτα. Μάλιστα. Ο Ερμάλ είναι από το Φιέρι της Αλβανίας. Μάλιστα. Στα 13 του πήρε τα μπογαλάκια του με την οικογένειά του και πήγαν στο γειτονικό μπάρι απέναντι 10 πλωτές δρόμος. Mm-hmm. Έφτασαν εκείνο, κύριος, που βλέπουμε και από τότε πρωταγωνιστή σε μπάντα ιταλική. Είναι πολύ πολύ διάσημος στην Ιταλία ο Φιέρι. Είναι ο Μίτα. Είναι πολύ πολύ διάσημος. Και μάλιστα... Άρα δηλαδή το θέμα τους είναι ποιους από... οι Αλβανοί που θα δώσουν τις ψήφους τους. Το 12. Το 12άρι τους ή στο ιταλικό τραγούδι. Το Μίτα. Ή στην Κύπρο μας. Η Φουρέιρα. Εγώ νομίζω πρέπει να δώσουν 12 στην Κύπρο. Ναι. 10 στην Ελλάδα. Ναι. Και 8. Όπου θέλουν. Στην Ιταλία. Θα δώσω στην Ιταλία. 8 δεν μας πειράζει. Αντικειμενικά μιλώντας εγώ τώρα, έτσι, νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Ο εκπρόσωπος της Ιταλίας στην Eurovision τα τελευταία χρόνια πηγαίνει αυτός που είναι νικητής του Σανρέμο. Ο Μίτα πήγε πέρσι, βγήκε τρίτος, φέτος βγήκε πρώτος και γι' αυτό θα εκπροσωπήσει την Αλβανία, την Ιταλία μάλλον, ως εκπρόσωπος
της Αλβανίας. Άρα μιλάμε για έναν superstar στην Ιταλία αυτή βεβαίως, τη στιγμή, έτσι. Βεβαίως, ο Μίκα την ξέρει, γνωρίζονται με τη Φουρέιρα. Νομίζω μια πιάτσα είναι όλοι αυτοί οι τραγουδιστές. Οι stars θα γνωρίζονται μεταξύ τους. Κάτι άλλο, να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Όποιος θέλει πάει οπουδήποτε. Δηλαδή αυτές είναι τρελές μεταγραφές. Και εννοώ ότι η Κύπρος, ας πούμε, πήρε τη Φουρέιρα. θα μπορούσε να πάρει. Γιατί δεν χρησιμοποιεί κάποιον από την Κύπρο. Αυτό θέλω να μάθω. Ότι γιατί μπορούν όποιος... στην Eurovision ο Μάνο να το κάνουν αυτό. Δηλαδή είναι σαν τις ομάδες ποδοσφαίρου. Αυτός μπορούν να πάρουν ένα καλό παίχτη. Βέβαια, μεταγραφική περίοδο. Μεταγραφική περίοδο. Όποιος θέλει πάει οπουδήποτε. Επειδή το έχει χάσει, να σου πω ότι η Ελένη είπε σε εμάς εδώ ότι ήθελα να πάει με την Ελλάδα. Έχει κάνει δύο φορές προτάσεις στο Γιάννη τον Πλόπουλο από αυτά τα πράγματα και ότι μάλιστα η μία ήταν και φέτος. Και εμείς δεν τη θέλαμε, κατάλαβες. Όχι, εμείς τη θέλαμε. Εμείς προσωπικά τη θέλαμε πάρα πολύ συγκεκριμένα. Η ΕΡΤ δεν την ήθελε και έτσι πήγε στην Κύπρο. Γιατί να μην πάει. Καλά έκανε. Όχι, πέρα από τη Φουρέιρα, θα μπορούσαμε εμείς να πάρουμε κάποιον Ιταλό να τραγουδήσει. Θα μπορούσαμε να πάμε. Πάντως δεν τίθεται θέμα σύγκρισης μεταξύ τη Φουρέιρα και του Μίτα, έτσι. Φουρέιρα είναι μακρά. Φουρέιρα δεν κοτώ. Δεν το συζητώ. Εγώ πιστεύω ότι έτσι θα αποφασίσουν κιόλας. Πάμε στο νούμερο 13. Πάμε στο νούμερο 13, γιατί η Δήμητρα Καλφούτζου συνάντησε τη Σίση Φιδά στο Safe House by Κίκου, ναι, στο ψυχικό, και είπανε πάρα πολλά πράγματα. Της είπε, ας πούμε, σε ποια κριτική επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί, σε ποια θέση, για τις προτάσεις τηλεοπτικές που έχει δεχτεί και γενικώς γιατί δεν κάνει τηλεόραση, για την κόρη της που είναι σχεδόν 2 χρονών, τη Διόνη, και για τον κατά 11 χρόνια μικρότερό της, σύζυγό της, τον Γιώργο Ανδρίτσο, και πώς γενικά πάει αυτή η διαφορά ηλικίας. Πάμε να δούμε στο νούμερο 13. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρίσκω, τη Σίση Φιδά μετά από πραγματικά αρκετό καιρό. Είμαι πολύ καλά. Απολαμβάνω την οικογενειακή μου ζωή, απολαμβάνω την μπεμπέκα μου, τη Διόνη μου, που έχει αλλάξει τελείως τη ζωή μου, όπως καταλαβαίνεις. Σου λείπει καθόλου τηλεόραση? Πλέον δεν μου λείπει καθόλου. Μετά τη μικρή, έχει εξαφανιστεί αυτό, γιατί έχει άλλες απαιτήσεις η τηλεόραση. Εγώ δηλαδή κοιτάω να τελειώσω το γραφείο γρήγορα και να πάω να την παραγκαλίτσα να είμαστε μαζί, δεν ξέρεις. Ούτε καλέσματα, ούτε προσκλήσεις, ελάχιστα. Προτάσεις από την τηλεόραση έχουν γίνει? Κατά καιρούς, ναι. Αλλά σε άλλα shows και προγράμματα τα οποία δεν μπορούσα να συμμετάσχω. Ήταν εκτός αντικειμένου? Ναι, εκτός αντικειμένου. Επιτοπλίστων εκτός αντικειμένου. Δηλαδή, εγώ θα έβλεπα την Σίση Φιδά στο My Style Rocks ενδεχομένως. Κριτική επιτροπή. Ναι. Ενδιαφέρον θα είχε. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Ναι, γιατί έχει να κάνει και με την αισθητική έτσι και με το ωραίο. Λείπει το στυλ και αισθητική από την τηλεόραση? Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό λείπει. Δεν θέλω να τα βάζω όλα στο ίδιο σακούλι, αλλά λείπει. Κάποιες φορές υπάρχει πολύ εικόνα και λείπει ουσία, άλλες φορές υπάρχει πολύ ουσία, αλλά λείπει εικόνα. Η δική σου σχέση με το ντύσιμο ποια είναι? Από πολύ ακριβά έχω φορές μέχρι πάρα πολύ φθηνά. Και πλέον πάρα πολύ φθηνά. Έχεις πονήσει όμως από τη λαϊκή αγορά? Πριν πολλά χρόνια, αλλά έχω. Έχω. Και όμως έχω. Όλη αυτή η αγάπη για την αισθητική και το στυλ έχει περάσει στην κόρη? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Και δεν φταίει το παιδί, φταίει το DNA. Τη βλέπω ότι έχει άποψη από μόνη της. Τι θέλει, τι της αρέσει, τι της αρέσει. Την κορδελίτσα για τα μαλλιά, αυτή. Τι. Από την άλλη, α, τι. Υπάρχει τελικά θέμα διαφοράς ηλικίας ή μια σχέση δεν την προσδιορίζει διαφορά ηλικίας? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εμένα δεν μου άρεσαν ποτέ οι μικρότεροι άντρες. Ωραία. Υπάρχει θέμα εντός εισαγωγικών, γιατί μια γυναίκα οριμάζει πολύ πιο γρήγορα από έναν άντρα. Όταν όμως υπάρχει αγάπη και πραγματικά ξέρει ο ένας και ο άλλος τι θέλουν, τότε τα άλλα προσπερνιούνται και μαθαίνεις να ζεις και να τα δουλεύεις μέρα με την ημέρα. Ποιος ζηλεύει πολύ? Α, κανείς μας. Κανείς μας. Πια κανείς μας. Στην αρχή ήταν λίγο Γιώργος, μερικές φορές εγώ. Έχεις ψάξει με το κινητό? Έχω ψάξει μια φορά. Πριν παντρευτούμε. Με, για άσχετο λόγο, δεν έψαχνα και μηνύματά του και δεν βρήκα τίποτα. Έπειτα βαρέθηκα. Ψάχνω που δεν έχει τίποτα. Είσαι από τις γυναίκες που λένε ανοιχτά την ηλικία τους, μιλάνε γι' αυτό και είναι συμβασμένοι. 44 θα γίνω σε λίγο. Με νιώθω άνετα. Πολύ γεμάτη η επαγγελματική σου ζωή από ό,τι έχω καταλάβει. Δουλεύω πάρα πολύ στο εξωτερικό. Ό,τι έχει να κάνει με το κάθε project περνάει από τα χέρια μου. Δηλαδή, σχεδιασμό των επίπλων, μέχρι τα λευκά είδη, μέχρι τα αντικείμενα. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία συνεργασία με τη Δέσποινα τη Μυραράκη, τη φίλη μου. Σχεδιάζω χαλιά για εκείνη. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και μετά από πάρα πολύ καιρό πράγματι
Η Σίση βγαίνει στην τηλεόραση. Κούκλα. Εγώ θέλω να πω πάντα κάτι. Πάντα. Θέλω να αφήσετε να το πω. Θεωρώ ότι κάθε γυναίκα που είναι με κάποιο μικρότερο έχει γίνει κατά λάθος. Καμία γυναίκα δεν βγαίνει έξω σε ένα μπαρ και να λέει να βρω κάποιον να του τα μάθω όλα. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες γυναίκες που τους αρέσουν οι μικρότεροι. Ναι, αλλά εδώ. Αλλά εσύ είπε, εμένα δεν μου άρεσαν οι μικρότεροι. Ναι, δεν λέω γιατί η Φιδά. Άρα μιλάμε για κεραυνοβόλο έρωτα δηλαδή. Γιατί για να μην σου αρέσουν έχει άλλο target group. Ναι. Και να πας αλλού, δηλαδή για να λέω ότι μου αρέσουν η κυρία Αφιδά που είναι τώρα 44 μεγαλύτερη, σημαίνει ότι τους αρέσουν οι άνδρες 55 πλάς. Ναι. Και πάει με έναν άντρα ο οποίος είναι 30. Δηλαδή, γιατί σημαίνει ότι το 55 πλάς, γιατί. Δεν πιπίνει. Στέφανε, τι πάει να πει. Εμάνε ότι είναι 30, πες τώρα. Δηλαδή όταν βγαίνεις έξω, έχεις... Είναι 30, καταρχήν είναι 30 το παιδί. Ναι, αν έχουν 11 χρόνια διαφορά και είναι 44, είναι 33. Τα χρόνια του Χριστού έχει ο άνθρωπος. 33, ωραία. Αυτό τι ήταν. Ήταν έξυπνο. Είναι πιπινάκι. Αυτό δεν έχει να κάνει. Εσύ, Μάνο, έχεις κάνει σχέση με μεγαλύτερη σου. Πόσα χρόνια. Όχι πάρα πολλά. Πόσες δεκαετίες. Ήταν, όχι καμία δεκαετία. Ήταν 5 χρόνια. 5 χρόνια. Δεν θεωρείται τόσο. Τα έκανες με 11. Με 11. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να πεις γιατί... κάτι συγκεκριμένο για τις σχέσεις. Μισό λεπτό, γιατί από τη Μαριλού δεν το περίμενα τώρα αυτό. Όχι, δεν είπα αυτό το ύφος. Θα έκανες με 11. Θέλω να δω τη γνώμη του. Ναι, αλλά είχε ένα από κάτω κείμενο όλο αυτό. εγώ δεν θα έκανα με 11. Ακριβώς, και με 13. Με 15. 13. Ανάλογα πώς το λένε. Να σου πω κάτι, εγώ δεν θα έκανα με 11 χρόνια μικρότερό μου. Και δεν έχει σχέση με στερεότυπα ή πουριτανισμό ή κάτι τέτοιο, απλά... Θα με άγχωνε ότι κάποια στιγμή εγώ θα ήμουν 60 και αυτός θα ήταν 49. Να σε ρωτήσω. Αλλά εδώ μεταξύ μισό λεπτό. Τα καλύτερα του αυτός, εγώ κατάλαβα. Μεταξύ θα είχε χάσει τότε που θα ήσουν εσύ 40 και ο άλλος 30. Κατάλαβε. Θα τα έχει χάσει αυτά τα χρόνια. Ναι, στο 40 και από το 30. Από το φόβο, μήπως όταν θα μεγαλώσει θα γίνει αυτό. Έτσι δεν είναι. Αγάπη μου, ο έρωτας δεν είναι για πάντα. Τι αξίζει. Ναι, αλλά η αγάπη όμως εγώ σε θέλω. Δεν παίρνει κάτι, ρε παιδί. Δεν παίρνει αυτοκίνητο πολυτελεία ή πολλών χρόνων. Είσαι με κάποιον άνθρωπο. Αν υπάρχει συνέστημα. Δεν... Ακριβώς αυτό. Τι θα τον πουλήσω. Πρέπει να τον άνθρωπο τον αγαπάς, δεν τον αγοράζει λόγω χρόνου. Πάμε. Μπράβο στην κυρία. Η κοπέλα, η Σίση, είναι μια κούκλα. Φαίνεται ότι περνάει πολύ καλά και ότι είναι πολύ καλά μαζί. Οπότε εμάς πραγματικά και δείχνει και 30. Τώρα αυτό. Δείχνει και μικροτέρη του, μπορώ να σου πω. Πάμε στο νούμερο 12. Πάμε στο νούμερο 12. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να βάλουμε target group στο τι θα ερωτευτούμε και στο έτσι, τι θα αγαπήσουμε. Σωστό. Και συνεχίζω γιατί έχουμε παντριές, έχουμε βαφτίσια, δεν έχουμε βαφτίσια ακόμα μάλλον. Θα παντρέψουμε άνθρωπο. Ποιο θα παντρέψουμε? Θα μας βοηθήσει ο Αντώνης Ρέμος. Γραφείο συνηγεσίων Αντώνης Ρέμος. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, όλοι συζητήσαμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή, ότι ο Αντώνης Ρέμος ήθελε να κάνει πάσα, αν μπορούμε να πούμε, στον Γιώργο Λιάγκα, την αδερφή της Ιβώνης. Προξενιό τώρα. Πάσα. Προξενιό. Στην νεολαία, στο νεανικό κοινό απευθυνόμαι. Πάσα κάνουμε. Οπότε εσύ με γνώρισε, μου κάνει. Όχι, δεν έτυχε να μου κάνουν. Δεν είδε για να σου κάνω. Είμαι ανοιχτό πάντα. Θα γνώρισε μια κοπέλα από προξενιό, να τον βρήκαμε. Ναι, βεβαίω, γιατί όχι. Ωραία, στον Αντώνη Ρέμο και εσύ. Ο Γρηγόρης Μπάκας λοιπόν βγήκε έξω και ρώτησε τον κόσμο ποια θα ήταν η κατάλληλη γυναίκα για να κάτσει δίπλα στο Γιώργο Λιάγκα. Στο Γιώργο. Στο Γιώργο. Γιώργο. Γιώργο Λιάγκα. Στο νούμερο 12. Θα σας εντυπωσιάσουν οι επιλογές του κόσμου. Πρέπει να αποκαταστήσει εμένα πρώτα και μετά θα παντρευτεί ο Ρέμος. Έχω μια αδερφή της Ιβώνης που κάτι είστε και στα κυβικά μαζί, βολεύετε. Ενώ δηλαδή είναι ένα 80, έτσι το κορίτσι να ξέρεις. Ψάχνουμε νύφη για τον Γιώργο Λιάγκα. Καλή επιτυχία. Νόμιζα ότι θα ταιριάζανε με τη Σκάρλη Γιώχανσον. Ναι. Ειρήνη Κολυντά από το Survivor. Τίποτα, να πάει καλό έρωτα. Να πάει στο Αγιώρος. Με την Τωρέτα. Νομικό. Ναι, αλλά έχει μια πια είναι αλλού. Εντάξει, άλλα το ένα, άλλο το άλλο. Μελέτη, εγώ αγαπάω πάρα πολύ, μ' αρέσει πολύ. Είναι δεύτερη. Ναι. Είναι αλλού. Με τη Βαλαβάνη θα έλεγα. Νομίζω ταιριάζουν. Με την Νικόλετα Ράδου. Σου αρέσει, Ναι, εντάξει. Έχουν συνεργαστεί και ταιριάζουν. Ναι, πιστεύω ότι ταιριάζουν. Η Ντουρέτα. Παπαδημητρίου, Ναι. Συνατσάκι σίγουρα και δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο αυτό? Εντάξει, η κοπέλα είναι από τα καλύτερα πλάσματα που έχει βγάλει η Ελλάδα. Μπορεί να δει για Σπυροπούλου. Σπυροπούλου. Με τη Σπυροπούλου. Με τη Σπυροπούλου. Νομίζω ότι ταιριάζουν. Ναι, ταιριάζουν πάρα πολύ. Σπυροπούλου Λιάγκας είναι ζευγαράρα. Εγώ πεθαίνω. Στήθος με στήθος, μονομαχία. Μιλάμε. Και μ' αρέσει που ο κόσμος. Ναι. Πόσο τέλειο να περάσω τις μηνύσεις στον απόλυτο έρωτα. Γιατί έτσι πραγματικά. Ο μεγάλος έρωτας ίσως βγαίνει από το μέσα από μεγάλο μίσος. Μέχρι ταινία θα γινόταν αυτό. Μέχρι ταινία. Βεβαίως, με την Τζούλια Ρόμπερτς. Για τα βρίσκανε κιόλας. Εγώ ρε παιδιά, μα τι πάνε και με όλο το σεβασμό νομίζω, δεν κατάλαβα την ταινία για τον Γιώργο Λιάγκα. Θα είναι σε λίγη, ποια του αρέσει αυτό. Ποια του αρέσει αυτό. Ναι, αυτό για την Σνατσάκη. Ειδικά το παιδί Κατερίνα που είπε Σνατσάκη είναι από τα καλύτερα κορίτσια τη ώρα. Πλάσμα. Η Μελέτη.
Είναι έγκυος, δηλαδή έγκυος. Θα γεννήσει τον Απρίλιο η γυναίκα. Πώς θα γίνει, επίσης, καταλάβατε. Επίσης, Νατσάκη, νομίζω ότι δεν θα ταιριαστεί στον Γιώργο. Γιατί από ό,τι μας έχει αποδείξει, έχει λίγο περίεργα γούστα. Θέλει λίγο ανθρώπους οι οποίοι την ψάχνουν τη ζωή. Ενώ ο Γιώργος είναι πολύ straight. Το πώς ψάχνει τη ζωή. Έως μονότονος, θα έλεγα για τη Μέρη. Νομίζω ότι η Ράλη, παιδιά, αυτό με τα έκτακτα, ειλικρινά, έτσι. Γιάννη, τι έγινε πάλι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, Κατερίνα μου. Αυτά τα έκτακτα όμως είναι που παίρνουν όλοι οι διευθυντές προγράμματος των κανάλιων και μετά κάνουν τον τηλεοπτικό σχεδιασμό του. Σχεδιασμό τους. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Γιατί. Εμείς εδώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πει ότι έχουν παγώσει γενικότερα όλη η απογευματινή ζώνη του Αντένα και ότι υπάρχει θέμα και με την Παρθένα ζωή. Την καθημερινή σειρά του Αντένα που είχε ξεκινήσει από τον Σεπτέμβρη με τον Αποστόλη τον Τότσικα. Το θυμόσαστε αυτό? Ναι. Λοιπόν, ναι. Κάποιοι εκεί που σας έχω πει ότι είναι μεσοτυχία με το γραφείο της κυρίας Μαραγκουδάκη στο Έψιλον, μου είπανε ότι ακούγοντας αυτή την πληροφορία η κυρία Μαραγκουδάκη σου λέει, για να βολιδοσκοπήσω, μήπως θα μπορούσε η Παρθένα ζωή να μετακομίσει από τον Αντένα στο Έψιλον. Θυμίζω, για όσους έτσι θυμούνται το περσινό το ρεπορτάζ, όταν είχε δημιουργηθεί θέμα με τις τηλεοπτικές άδειες στον Α, η Άλκηση Μαραγκουδάκη είχε κάνει κάποιες πολύ σοβαρές συζητήσεις προκειμένου να πάρει στο Sky τότε, που ήταν διευθύντρια προγράμματος, το μην αρχίσει τη μουρμούρα. Και μάλιστα αυτές οι συζητήσεις ήταν πολύ προχωρημένες. Επίσης, θυμίζω ότι στο παρελθόν, όταν υπήρχαν τα προβλήματα στο Μέγκα και με τους βασιλιάδες και με το κάτω παρτάλι, υπήρχαν συζητήσεις από τον Αντένα προκειμένου να μετακομίσουν αυτές οι δύο σειρές στο κανάλι του Αμαρουσίου. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή η Παρθένα Ζωή είναι ένα σύριαλ το οποίο πηγαίνει καλά. Κοίταξε να δεις, πηγαίνει καλά. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Κάνει από 18 μέχρι 20. Ναι, αυτά όμως τα νούμερα θα μπορούσαν να καλά για το φετινό Αντένα. Για τα δεδομένα ενός σταθμού όπως είναι ο Αντένα, μπορεί κάποιος να τα θεωρήσει μέτρη. Τι λες, βρε Γιάννη, μου παίζει μια παραγωγή. Περίμενε φέτος του Αντένα που να κάνει πάνω από 20. Τι κάνει φέτος τον Αντένα? Να ολοκληρώσει. Πάλα πάει πολύ καλά. Περίμενε, γιατί. Να ολοκληρώσω και τώρα. Με λένε Γιάννη, όχι Φλωρινιώτη, όμως και θέλω να ολοκληρώσω. Το θέμα μου είναι λοιπόν ότι για το Ε, α πούμε, τα νούμερα αυτά θα ήταν λουκουμάκι. Δεδομένου ότι όντως το Ε θέλει να κάνει επένδυση στη μυθοπλασία και έχουμε δει ήδη ότι έχει πάρει δύο κυπριακές σειρές. Και γενικότερα, αυτό που σας λέω θέλω να το κρατήσετε, από το Μάρτιο θα δούμε διαφορετικό πρόγραμμα στο Ε. Τις κυπριακές τις πήρε, γιατί με βάση τις άδειες πρέπει να έχεις μυθοπλασία. Το θέμα είναι τώρα όμως ότι δεν υπάρχει συμβόλαιο με το Παρθένα. Αυτό λοιπόν ακριβώς θέλω να σου πω. Ότι υπάρχουν κάποιες τεχνικές εξελίξεις που πρέπει να εξεταστούν. Και όπως πολύ καλά θυμόσαστε και την προηγούμενη εβδομάδα, σας είχα πει εγώ εδώ ότι ανάλογες συζητήσεις γίνονται και με το Ροντέο. Όμως, ακόμα τα συμβόλαια του Βαγγέλη Περί και της Αθηναίδας Νέγκα, παρόλο που η συνεργασία ουσιαστικά έχει τελειώσει, είναι σε ισχύ. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να συζητηθούν. Εσύ κράτησε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το Ε να πάρει τη συγκεκριμένη σειρά. Μάλιστα. Τώρα το αν θα γίνει ή όχι, επειδή είμαι και μάντης. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μία έκτακτη είδηση. Και ξέρεις βέβαια έτσι, ότι για ό,τι νεότερο θα είμαι εδώ για την ενημέρωσή σας. Σε κάθαρα. Έτσι, και εγώ θα είμαι εδώ για να σας δίνω δώρα επίσης. Γιατί αν τηλεφωνήσετε στο 901-901-4444 ή αν στείλετε ένα μήνυμα στο 54888 γράφοντας ΚΚ, αφήνοντας ένα κενό και μετά το όνομα τεπώνυμό σας, δείτε τι δώρο σας έχουμε για σήμερα. Δείτε που είναι οικογενειακό, γιατί είναι και για τη γυναίκα του σπιτιού, αλλά και για τον άντρα του σπιτιού. Δύο νικητές θα πάει σε δύο σπίτια αυτό το σετ με τέσσερις συσκευές περιποίησης Remington, το οποίο περιλαμβάνει το σετάκι ισιωτικό Keratin Protect, σεσουάρ Keratin Protect, ψαλίδι Keratin Protect και κουρευτική ξυριστική μηχανή. Αυτό σημαίνει ότι κάνετε στα μαλλιά σας, κυρίες μου, πραγματικά ό,τι θέλετε. Το θέλετε λίγο μπουκλέ, το θέλετε να έχει μια βάγκ το μαλλί σας, το θέλετε να είναι ίσιο τέλειο, το θέλετε να έχει μια ελαφρά, τέλος πάντων, στιγμή του προς τα έξω, προς τα μέσα. Όλα μπορείτε να τα κάνετε και φυσικά και ο κύριος του σπιτιού. Εσείς λοιπόν μπορείτε να τριμάρετε, να ξυριστείτε, ό,τι θέλετε θα κάνετε με αυτά τα τέλεια δώρα που σας δίνουμε σήμερα. Θα βγούμε φυσικά στην αυλή για το διάλειμμα. Αμέσως μετά όμως θα συνεχίσουμε την επιστροφή μέτρηση σήμερα που είναι 3 και 13 και θα φτάσουμε στο νούμερο 1 που είναι και ένα νούμερο 1 που κάνει ρεκόρ και που είναι γλυκό και που είναι απολαυστικό και που είναι και λίγο των ημερών, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.
έρχεται σε λίγο. Η Έλενα Παπαρίζου αποκλειστικά στη φωλιά των Κούκου. Δεν ασχολούμαι τι γράφουνε γενικότερα. Αφού την έχουμε και αποκλειστικά εδώ σήμερα στην εκπομπή μας, καλώς ορίσατε. Καλημέρα στη φωλιά των Κούκου. Είμαστε εδώ. Έχουμε κοντά μας το Μάνο Πίντζη σήμερα. Και βεβαίως θα φτάσουμε στο νούμερο 1, το οποίο σας είπαμε είναι και του ρεκόρ και της απόλαυσης και της γλύκας και των ημερών. Αλλά όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε γρήγορα στο νούμερο 10. Και πού θα σε πάω στο νούμερο 10, θα σε πάω χθες το βράδυ στον Καμπαρέ που είχε πρεμιέρα, εξαιρετική παράσταση με τον Ζαχαράτο, την Τάμπτα και όλο φυσικά το θείασο. Εκεί πέρα Κατερίνα, κόσμος και Ντουνιάς. Πρώτα απ' όλα θα σας πούμε, κυρία μου, για τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Γιατί ο Ντάνος έκανε ένα σχόλιο που θα συζητηθεί. Ναι, ήθελε να το σχολιάσει ο Μέμος Μπεγνής. Επίσης κρατάω την Ντόνια Σωτηροπούλου, που ενώ είναι ο Ηλίας Μαραβίγας στο πλευρό της, δεν θέλει να μιλήσει το προσωπικά της. Κεντρικό τη διασημότητα είναι ο Μάνο μου. Και επίσης έχουμε Γιάννα Τέριζη που σχολιάζει τα γούρια τη Eurovision και πολλά πολλά ωραία. Και την Τάμπτα. Πόσο η Τάμπτα στην αρχή που ήρθε στην Ελλάδα δυσκολεύει για να μάθει ελληνικά. Στο νούμερο 10. Άλλο ένα κούκου βράδυ πέρασε και εμείς ήμασταν παντού. Επίσημη πρεμιέρα για το Καμπαρέ στο Θέατρο Παλάς. Καταφέραμε να φτιάξουμε μια πολύ ωραία παράσταση. Η Μαρινέλα μου έχει πει κάτι να μην βιάζομαι ποτέ και ότι όταν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει στην ώρα του. Και νομίζω ότι τώρα ήταν να το κάνω εγώ. Τώρα ήμουν και εγώ όριμος. Δυσκολεύτηκα από την αρχή να καταλάβω τι γινόταν και πώς έπρεπε να λειτουργήσω. Και πιο πολύ ίσως είχε σχέση με την ελληνική γλώσσα. Γιατί μπορεί να σας μιλάω εδώ μια χαρά και ωραία για να τα λέμε μεταξύ μας, αλλά στο θέατρο δεν κάνει να μιλάς έτσι. Όταν γράφω κάτι καλό, το στέλνω κατευθείαν στην οικογένειά μου και ενθουσιάστηκαν. Σου άρεσε πάρα πολύ. Το πήγαμε εκεί το θέμα. Εκεί θέλαμε να το πάμε. Ναι, του άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήθελες να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα στην Eurovision και γενικά για όλο το κόσμο. Δεν ήταν παιδιά σχέδιο. Σας είπα, γράφτηκε ένα κομμάτι και λέω αυτό ακούγεται κάτι που θα τέριαζε στην Eurovision για φέτος. Καθίστε να γίνει ο τελικός, καλή ώρα. Πότε είναι? Μέχρι στιγμής είναι στις 22, γιατί κάθε μέρα μαθαίνω άλλα. Μέχρι στιγμής είναι στις 22. Σας είδαμε ρε συνοδεύεσαι από τον κύριο Μαραβέγια. Και πάρα πολλούς φίλους μου. Δεν μιλάω για τα προσωπικά μου, προφανώς. Και με παίρνουν και τηλέφωνο πάντα. Και εγώ και η Τάμπτα, η οποία είναι... Δεν μπορώ να φανταστώ ούτε μία ηθοποιό να το κάνει καλύτερα από εκεί. Ο Μαραβέγιας σου κάνει νοήματα να τελειώνεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είχα να πω. Μια καινούργια αρχή για μένα. Είναι μια πολύ όμορφη οικογένεια. Ελπίζω να μπορέσω κι εγώ να εγκληματιστώ γρήγορα και να ενισχύσω όλο αυτό. Σήμερα εδώ στην παράσταση είναι και ο κύριος Μπεγνής. Καλά έκανε και το σχολίασε ο άνθρωπος. Υπάρχουν και άλλοι που το σχολίασαν θετικά. Θέατρο Αλκμίνη για τη συνέχεια στην παράσταση Γκιγιόμ Γλυκιά μου. Πάντα άτομα που ήταν στην επικαιρότητα χρησιμοποιούνταν από τη τηλεόραση, από το θέατρο, κυρίως από το εμπορικό θέατρο. Δεν μπορεί να απαγορέψει σε κανέναν να κάνει οτιδήποτε. Ελεύθερη χώρα είμαστε. Θα μπει ο άνθρωπος, θα κάνει αυτό που μακάρι να είναι και καλώς δεν το έχω δει. Κάποια στιγμή, μετά από λίγο καιρό, όλα αυτά λίγο ξεφουσκώνουν. Η τηλεόραση είναι ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας μου και ένα σημαντικό κομμάτι της καριέρας ενός έτσι κι αλλιώς, της δουλειάς ενός τοπιού. Εγώ είμαι πεπισμένος και πάρα πολύ χαρούμενος και με τις επιλογές που έκανα και με τις επιλογές που δεν έκανα. Σε γάμο θα πάμε τώρα. Ο κομμωτής ο Δωρής Γκιόνης παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Αναστασία με κουμπάρο τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εσύ είσαι έτοιμος, έτσι έχεις σκεφτεί αν θες να δρόμο, κάνεις. Έχω ακόμα δρόμο, έχω λίγο δρόμο ακόμα. Αλλά σαφώς με ενδιαφέρει κάποια στιγμή να παντρευτώ και εγώ αν μπορέσω να κάνω την οικογένεια. Την έχεις βρει τυχερή. Όχι, εντάξει. Άμα την έβρισκα, θα την παντρευόμουν. Εκεί ήταν και ο Μπό με εντυπωσιακή, θα λέγαμε, συνοδό. Το σκέφτεσαι κι εσύ για ένα δεύτερο γάμο? Για ένα δεύτερο, μου αρέσει. Είσαι διαβασμένος. Δεν το σκέφτομαι. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι δεν πολύ σκέφτεσαι. Αν σου πετύχει κάτι, το κάνεις αυθόρμητα. Οικογένεια, παιδιά, ωραία πράγματα. Είναι ασύλληπτο πώς το θέμα, δηλαδή γίνεται χαλασμός, αλλά είναι όλοι επικεντρωμένοι. Ο Ντάνος στο τατουάζ και πώς σχολιάζεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι το πρόσωπο της επικαιρότητας, ο πιο γνωστός, άγνωστος τον τελευταίο χρόνο. Το παιδί όμως φαίνεται να έχει προσωπικότητα πλέον και να έχει μάθει να απαντάζει δημοσιογράφους και με πολύ ωραίο στυλ.
Εντάξει, βλέπεις ότι το στηρίξαν και ο Χατζησοφιά, ο Ρώμας και η Σίλβια Δελικούρα. Τα πάνε ωραία έτσι όπως πρέπει να τα πούνε. Ρε Σιμάνο, είναι να το θέλεις όμως. Γιατί να σου πω κάτι. Αφήστε τον άνθρωπο να δοκιμάσει και ό,τι γίνει. Ο κόσμος θα δεχτεί ή θα τον δεχτεί επίσης. Ή θα ξεφουσκώσει αργότερα. Ακριβώς αυτό. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που κάνουν και στο παιχνίδι, ας πούμε. Ήταν έτσι λίος. Δεν είναι. Θα μπορούσε να μην απαντάει, να το αφήνει να λέγονται διάφορα σχόλια κτλ. Όπως κάνει παιδιά η Τόνια Σοκυροπούλου. Δηλαδή. Πας με τον Ηλία, ρε Τόνια. Που ταιριάζεται και πολύ, και άλεξε που κάμισε χθες. Και ήταν εξαιρετικό ότι εμφανίζεται μαζί. Δεν μπορεί να σε ρωτάνε και να θέλεις τόσο πολύ να δετρήσεις την επικαιρότητα που δεν απαντάς. Δεν μπορείς να μιλάς και κάθε φορά, δηλαδή κάθε φορά. Μα άμα απαντήσει, δεν θα την ξαναρωτήσω. Άμα απαντήσει, θα αρχίσουμε να λέμε α, χρησιμοποιεί την προσωπική τη ζωή. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν κάνει κάτι. Η κοπέλα έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί αυτή τη στιγμή. Να τη δώσουμε καταρχήν ένα χαρτομαντιλάκι. Τα έχετε με τον κύριο Κυρογκούλη, δεν τα έχετε. Τι, είστε μαζί, δεν είστε μαζί. Για ποιο λόγο πρέπει να δίνει αναφορά σε όλους εμάς και να την κατηγορούμε εμείς και ότι μιλάει μόνο για την. Γιατί Γιώργο μου, δεν πήγε μόνη και τη ρωτήσατε. Μαζί με τον άνθρωπο πήγε δηλαδή. Νομίζω πάντως ότι είναι η πιο εξωστρεφή σχέση της. Είναι η πιο εξωστρεφή σχέση που είχε η Τόνια Σωτηροπούλου πριν δεν μας έλεγε ότι τα έχει με τον Γιώργο πριν τόσο καιρό. Πριν από ένα μήνα. Τώρα το άλλαξε πάλι και τι θες συνέχεια να σου δίνει ένα υλικό. Εγώ πίστευα ότι αν πεταχτεί μία φορά και πει. Ναι, παιδιά, είμαστε μαζί. Νομίζω ότι θα τελειώσει αυτό. Όχι, κοίταξε. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται ούτε αυτό. Καθήκον του δημοσιογράφου είναι να ρωτήσει. Από εκεί και μετά, αυτό ο οποίο ερωτείται μπορεί και να μην απαντήσει. Ευγενικά πάντα και. Σε κάθαρα. Πάμε στο νούμερο 9, παρακαλώ. Στο νούμερο 9, τι σας έχω. Αγγελική Νικολούλη, καλεσμένη της Ελένης Μενεγάκη, είχε γενέθλια και έχουμε συνηθίσει την Αγγελική Νικολούλη ως εξής. Ένα λεπτό. Έχω ένα τηλεφώνημα πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις. Αλλά αυτή τη φορά όχι. Η Αγγελική Νικολούλη αυτή τη φορά χόρεψε όταν της παίξαν το τραγούδι για τη γενέθλιά της. Δεν την έχω δει τόσο ξέφρενη ποτέ. Πάμε να την απολαύσουμε στο νούμερο 9. Το κορίτσι μου σήμερα γενέθλια. Εντάξει, το περίμενα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ρε Αγγελική, να σε ρωτήσω κάτι. Θα σε ρωτήσω, γιατί έχω την άνεση μέσα. Κάτσε, παιδί μου, πες και ωραίο τώρα. Περίμενε λιγάκι. Θα χορέψεις. Εσύ ήρθες την Παρασκευή. Θα τρελαθώ πραγματικά. Βασανίσω χαρούμενη. Σέικ ήταν, σέικ. Όχι, ήταν ένα συνδυασμό. Ρε παιδί μου, happy birthday με. Να κάνω μια πρόταση. Τον είχε το ρυθμό, τον είχε. Μια πρόταση θέλω να κάνω. Αύριο, αν μπορούμε να αλλάξουμε σε τρεις διαφορετικές μουσικές και να δούμε ότι ταιριάζει σε όλα, γιατί χορεύει καταπληκτικά. Χορεύει πάρα πολύ καλά και πολλές κυρίες της τηλεόρασης θα θέλανε να χορεύουν όπως η Αγγελική Νικολούλη. Εγώ αυτό θα πω. Εγώ νομίζω ότι η Ελένη πάντως εκείνη την ώρα έλεγε. Αλήθεια. Αλήθεια. Συμβαίνει μέσα... αυτό τώρα. Δεν το περίμενε. Ωραία, μπράβο. Παιδί μου, αφού ταυτίστηκε, τη είπε και την ατάκα κιόλα. Δηλαδή, η Ελένη θυμόμαστε είχε πάει την Παρασκευή στο Ρέμο με τον Ματέο και αυτή πολύ καιρό να βγει. Γιατί όπου και να βγει την κυνηγάνε, τι να κάνει η γυναίκα. Ταυτίστηκε με την Αγγελική. Σου λέει και εσύ καιρόγει να διασκεδάσει. Ε. Αυτό. Και νομίζω είναι και η καλύτερη ατάκα τη Ελένη τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι top. Happy birthday to you, Αγγελική. Να σε χαιρόμαστε. Yeah. Πολλά φιλιά. Πάμε στο νούμερο 8. Να πάμε στο νούμερο 8, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν νιώθουν τόσο οικεία στο πλατό και πολλές φορές πηγαίνουν σε μια εκπομπή και είτε έχουν νεύρα με τον παρουσιαστή, είτε έχουν κάποια άλλα νεύρα τα οποία τα μεταφέρουν εκεί πέρα. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Αυτό που ξέρουμε όμως και μπορούμε να σας δείξουμε είναι αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πήγαν καλεσμένοι σε μια εκπομπή και τα έβαλαν με τους παρουσιαστές. Στο νούμερο 8. Είναι ορισμένοι παρουσιαστές που χωρίς να το θέλουν, απαραίτητα, έχουν εκνευρίσει τους καλεσμένους τους. Και αυτοί τους έχουν απαντήσει καταλήλως. Όπως η Χρύσα Ρόπα, όταν ο Γιώργος Λιάγκας της έκανε ερωτήσεις που δεν της άρεσαν. Εσένα σου άρεσε, ρε παιδί μου, αυτή η δημόσια δήλωση του Λάλα. Που βγήκε εκεί από αυτό για σένα. Λιάγκα μου, είμαι σαφής. Είπα τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη μου. Σ' αγαπώ, Χρύσα Ρόπα. Θα πάρω τώρα. Καλά, ο Γιώργος έχει δει και τη Βάνα Μπάρμπα να γίνεται τόσο έξαλλη που δεν μπορούσαν να την κρατήσουν στο πλατό. Εγώ λοιπόν ήθελα να πω για την παράστασή μου, τώρα δεν έχω να πω τίποτα. Τελείως. Θες να τα πούμε εμείς? Όχι. Θέλω να φύγω. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Εμείς ετοιμάσαμε και μία σύνδεση με την κυρία Λεβιζοπούλ. Εγώ δεν θέλω να σε πιέσω, να κάνεις όπως νομίζεις. Πραγματικά. Πάραμε περιστατικό είχε συμβεί και όταν η Χριστίνα Λαμπύρη καθυστέρησε να βγάλει στον αέρα τη Βάσκα Τριφύλλη. Έλα εδώ, κορτσάκι. Τι κάνει. Το ωραίο, πώς το κάνεις. Εγώ ξέρεις πώς το έχω φανταστεί. Ότι θα σου κάνω τον πρόλογο και θα βγεις από εδώ. Κάνε άκρη τώρα και χέσαι με. Ο Γιώργος Χρυσοστόμου την είπε στην Ελένη Μενεγάκη με το Γάντι.
Καταρχήν χαίρομαι γιατί ξέρεις το όνομά μου, ξέρεις ποιος είμαι. Γιατί έχει υπάρξει εκπομπή που έχει υποθεί το όνομά μου. Ναι. Όταν είχε έρθει πέρσι ο Χρήστος ο Φερεντίνος. Ναι. Λέει αύριο στο παιχνίδι μας θα είναι ο Γιώργος Χριστός μου. Γιατί ποιος! Όπως και ο πάντα ευγενής Δινός Χριστιανόπουλος στην Πόπη Τσαπανίδου. Εγώ είμαι συνεπής. Εσείς δεν είστε ενήμεροι. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί κύριε Χριστιανόπουλε τώρα μου επιτίθεστε, γιατί δεν είμαι ενήμερη, ενήμερη. Όχι, δεν σας επιτίθεμαι, δεν ξέρω καν τη φάτσα σας, τι να επιτεθώ. Όσο για τη ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Σία Κοσιόνη, η συνάντησή τους θα μείνει απλά στην ιστορία. Τι είπατε? Λέω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι συνδέουν... Τι είπατε? Αυτό προσπαθώ να σας πω, τι είπατε. Το τι είπατε πραγματικά πιστεύω θα γίνει, θα μείνει στην ιστορία. Τι είπατε? Ο Χρυσοστόμου βέβαια από τη μία άξιση είχε φτάσει στο ποιος, ποιος είναι αυτό, μέχρι το απόλυτο φλερτ. Μετά. Περάσαν όλα τα στάδια. Μετά. Το φλερτ ήταν μετά. Δεν την πει κάποιος καλεσμένος στον παρουσιαστή. Αν υποτίθεται το, το στριμώξιο παρουσιαστή, δεν το καταλάβει. Γιατί είναι και ωραία, δεν τα λέω. Έρχομαι και εγώ, μου έχει τύχει και εμένα. Πάω σε ένα πλατό που λέγεται Στάρ εδώ στη φωλιά του Κούκου και με ρωτάει, έρχομαι να μιλήσω για τι Φιλιππίνε και να μιλήσω και για τι Ινδίε και όλο αυτό το πράγμα. Για τι Φιλιππίνε δεν έχω μιλήσει ούτε εγώ. Το πρώτο πράγμα που με ρωτάνε οι παρουσιαστέ είναι Παπαγιάννη. Γιατί πώ έγινε αυτό, να μην τα πάρω στο κρανίο. Μα εσύ πήγε όμω σε Φανίδη και πήγε να πληρώσει τη θέση. Να κάνουμε. Δεν είχα καταλάβει ότι τα είχε πάρει στο κρανίο. Χίλια συγγνώμη. Γιατί δεν τα πάρει στο κρανίο. Ενημερώνω. Να απαντήσει ιδιωτικά. Δεν χρειάζεται. Ανοίγει καταπακτή και φεύγει ο Μάνος τώρα. Έχει εξαφανίσει από το πλατό. Δεν υπάρχουν καταπακτή από κάτω. Πάμε στο νούμερο 7 με αυτά και με αυτά. Πάμε στο νούμερο 7, γιατί εμείς έχουμε μια ρεπόρτερ η οποία πραγματικά ποτέ δεν φαίνεται σε δύσκολη θέση. Ενώ βγάζει ειδήσει στου συνεντευξιαζόμενου, είναι η Ναντία Ριγάτου που συνάντησε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Ζευγάρι και θεατρικό κάποιες στιγμές, αλλά ζευγάρι στη ζωή. Τον Τάσο Ιορδανίδη με τη Θάλια Ματίκα. Του συνάντησε στο θέατρο Ανέση. Δευτέρα Τρίτη η Θάλια παίζει στο Θείο Βάνια. Ενώ ο Τάσος πρωταγωνιστής στο Νάμλεντ. Λοιπόν, λένε πολύ ωραία πράγματα. Λένε για ποιο λόγο δεν κάνουν παπαρατσικά με τα παιδιά τους. Επίσης, πάνε να τσακωθούν στην κάμερα για τις δουλειές του σπιτιού. Τι πάει να κάνει ο Τάσος. Το τζιγκλάει η Θάλια, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι λίγο καταπιεστική στο σπίτι. Ωραίο καυγαδάκι στο νούμερο 7. Πώς είναι η συνύπαρξη είτε στη σκηνή είτε στην προσωπική ζωή, αυτό σας έχει ωφελήσει ή έχει και κάποιες δύσκολες στιγμές? Νομίζω ότι το να κάνεις την ίδια δουλειά σε γλιτώνει από πάρα πολλά πράγματα που θα έπρεπε να εξηγήσεις σε ένα σύντροφο ή σε μια σύντροφο που ήταν τελείως εκτός αυτού του χώρου. Είσαι στην κουζίνα του σπιτιού σου, για παράδειγμα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό για μας να ρίχνουμε και ένα μονόλογο δουλεύοντας, ας πούμε, την ώρα που είμαστε μέσα στην κουζίνα μας, ένα μονόλογο από ένα θεατρικό έργο το οποίο πρόκειται να παίξουμε. Μαγειρεύει καλά. Ναι, μαγειρεύει καλά. Είναι και η πεθερά, είναι και η μαμά, αλλά μαγειρεύει και η Θάλια. Κατά κύριο λόγο η Θάλια είναι, τα έχει αναλάβει. Εσύ εκπέμπεις παραδοσιακό τύπο άντρα. Κάνεις δουλειές? Δεν κάνω γιατί φοβάμαι την παρατήρηση. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ωραία δικαιολογία όμως, όχι, ακούγεται. Όχι, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια, αλήθεια. Ο καθένας έχει την αλήθεια του. Εμένα η αλήθεια μου αυτή είναι. Κάποια πράγματα, αν μου δώσει εντολή, την εκτελώ άμεσα. Υπάρχει περίπτωση και να την ξεχάσω αν είναι για να γίνει μετά από κάποια ώρα. Τώρα πλυντήριο δεν θα βάλω ποτέ, γιατί μπορεί να βάλω να πατήσω κανένα άλλο κουμπί και να χαλάσει τίποτα και μετά να έχουμε θέματα. Πες μου μια δουλειά που βοηθάς. Πες ρε Θάλια, ξέρω εγώ δεν κάνω τίποτα, δηλαδή και εσύ να πάρεις τίποτα. Δεν κάνω τίποτα. Όχι, δεν βοηθάει, δεν κάνει καμία δουλειά. Ούτε με τα παιδιά. Με τα παιδιά ασχολείται περισσότερο από ό,τι με τις δουλειές σπιτιού, ναι. Γιατί ξεφυλίζω στα περιοδικά, δεν σας βλέπουμε μέσα? Γιατί δεν είμαστε Instagrammers ιδιαίτερα, είμαστε λίγο με την τεχνολογία αναλφάβητη. Δεν το λέω να το κατηγορήσω έτσι, απλά δεν το έχουμε. Και γενικότερα νομίζω ότι εμάς η δουλειά μας είναι το θέατρο, είναι η υποκριτική. Μέσω αυτού μπορούμε να εκφραστούμε. Τώρα το να φωτογραφηθούμε, να πάρουμε κάποιον τηλέφωνο και να έρθει να μας πάρει φωτογραφία κάπου ή οτιδήποτε. Εντάξει, αν τύχει να μας πάρουν τα περιοδικά και να μας θυμηθούν και να πούν τι κάνουν αυτά τα παιδιά, πάμε να τα φωτογραφήσουμε. Εντάξει, κάποιες φορές θα πούμε ναι, κάποιες φορές θα πούμε όχι. Σας έχουν παρόλα αυτά πάρει τηλέφωνο να σας πούν, ελάτε να κάνουμε ένα παπαράτσι, πάτε τα παιδιά στις κούνιες. Νομίζω ότι τώρα πια δεν μας παίρνουν τηλέφωνο γιατί έχουν καταλάβει ότι δεν το κάνουμε. Δηλαδή, περάσαν δύο εγκυμοσύνες, περάσαν πράγματα στα οποία είδαν ότι δεν συμμετέχουμε. Οπότε τώρα νομίζω ότι είναι αργά και έχουν και τόσο κόσμο να φωτογραφίσουν. Θέλω να μου πείτε την τελευταία σας, την πιο πρόσφατη διαφωνία. Διαφωνούμε γενικότερα. Δεν είμαστε ένα ήρεμο ζευγάρι. Είναι έντονη η ζωή μας και αυτό την κάνει και πολύ ενδιαφέρουσα. Θαλία, εσύ είσαι ένα πρόσωπο που έχει αγαπηθεί μέσα από την τηλεόραση. Είναι κάτι που σου λείπει?
Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν μου λείπει. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της δουλειάς τηλεόρασης. Είναι πάρα πολλές οι ώρες των γυρισμάτων μιας σειράς. Απαιτούν προσήλωση, χρόνο μεγάλο και για να μπει σε αυτή τη διαδικασία νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Αλλιώς περνάς δύσκολα τόσες ώρες την ημέρα να είσαι σε κάτι το οποίο δεν το πιστεύεις. Σοβαρή, συγκεκριμένη, ειλικρινή, θα έλεγα. Πολύ σπάνια μιλάνε μαζί, Κατερίνα, και μπράβο στην Άντια που κατάφερε να κοινή συνέντευξη. Επίσης, εγώ ταυτίστηκα λίγο με τον Τάσο, αν και κάνω περισσότερη δουλειά με τον Τάσο, αλλά αυτό το πράγμα, ρε κορίτσια, που πάνε να βοηθήσουμε με αυτά που ξέρουμε, εντάξει, ναι. Αυτά που ξέρουμε. Ναι. Και από πίσω να μας μαζεύετε. Άφησες αυτό. Α, έτσι μαγειρεύεις ότι γάλεψε το πλύνει τώρα. Άμα κάνεις δουλειά μια φορά το εξάμεινο, μπορεί να μην ξέρεις. Στέφανε, τώρα να σε λιθοβολήσουνε. Ωραία, να σου εξηγήσω. Λιθοβολήστε τον κορίτσια ελεύθερα, το Στέφανο σήμερα. Εμένα πρέπει να ήταν Ιρλανδός. Ήξερε ότι πλένει τα πιάτα με το να αφήνει τη σαπουνάδα και να τα αφήνει να στεγνώσουν έτσι. Εγώ θα τον αφήσω τώρα να κάνει αυτό το πράγμα. Κοίτα, εγώ global τέτοιες εμπειρίες μου δεν έχω. Εγώ πιο βολικό πράγμα δεν έχω ξανακούσει. Μια χαρά. Δεν κάνω δουλειές στο σπίτι γιατί φοβάμαι την παρατήρηση. Καταρχήν, το αυτό, πλυντήριο. Και δεν κάνει και τίποτα και φταίει και ο άλλο. Να καταλάβω. Φανταστικό. Το πλυντήριο Τάσο μου δεν θέλει να το μάθει. Είναι το πιο απλό και μάλιστα ρίχνει τάξη στα μάτια ότι κάνει και δουλειά. Γιατί τα βάζει, πατά κουμπί. Αυτό... Εσύ βάζει πλυντήριο και σαπούνι. Ναι. Βάζω. Φυσικά. Και μετά τα βγάζει τα ρούχα. Έχουν γίνει όλα ένα χρώμα περίεργο. Ο Μάνο. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Εσύ κάνει δουλειέ. Πλυντηριάκι, βεβαίω κάνω δουλειέ. Το πλυντηριάκι. Τα πάντα. Και μαγείρεμα και σκούπισμα και. Πλυντήριο σιδέρωμα κάνω τα που κάμισα λίγο, δεν τα πάω καλά. Έχεις δεχτεί παρατήρηση από γυναίκα για το πώς έκανες τη συγκεκριμένη δουλειά του σπιτιού. Βέβαια, δεν το συζητώ. Άμα δεν το έχεις κάνει καλά, ρε παιδί, να μην σου πει και η άλλη γυναίκα, ας πούμε, ότι αυτό γίνεται έτσι. Κατερίνα, για να σε κάνει καλύτερα. Κατερίνα, δεν κατάλαβες. Δεν είναι άμα δεν το έχεις κάνει καλά. Είναι ότι θα δεχτείς παρατήρηση όπως όχι, δεχτείς. Αυτό δεν ισχύει, δεν το δέχομαι και σε αυτό το σημείο θα πάμε στο νούμερο 6. Στο νούμερο 6, ώρα να ευθυμίσουμε λοιπόν. Και έχουμε την εκπομπή στην υγειά μας, που είναι μια εκπομπή που μας έχει συνοδεύσει σε πολύ ευχάριστες στιγμές ζωής μας, σε γιορτές, Χριστούγεννα, πρωτοχρονιές. Και το είδαν αυτό όλοι. Και ζήλεψαν. Και σου λέει, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορούμε εμείς. Δεν μπορούμε εμείς. Ας πούμε, η Ντέμια Γάση στην Λάρισα δεν μπορεί να έχει. Δεν μπορεί να έχει στην Κρήτη. Δεν μπορεί να έχει πατρίδα μου η Καβάλα, το Εβίβα, το θρυλικό Εβίβα. Πάμε να τα απολαύσουμε όλα αυτά στο νούμερο 6. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους Έλληνες Απανταχού. Να με πάρει αμάν, να σε πάρω. Σοφία Βογιατζάκη, τα συμφωνήσαμε. Στο Επανιδίν. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και σε εσάς από το σπίτι. Μια καρδιά, τα χέρια μου σου φέρανε. Άντε να βρεις τι άκρη. Απόψε είναι μια ιδιαίτερη βραδιά. Μια βραδιά διασκέδασης. Μπορείτε να κάνετε χώρο στο σαλόνι σας και να ρίξετε και μερικές στροφές. Χίλια μίλια παραγαδιά. Κοίτα λάθος τα σημάδια. Ήρθαμε γυαλό, αλλά που μυαλό. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Εβίβα. Καλησπέρα και Εβίβα. Καλησπέρα, Εβίβα. Ηρώ μου, καλησπέρα και Εβίβα. Καλησπέρα Γιάννη, Εβίβα και από μένα. Εβίβα, Πόπη μου. Εβίβα. Εβίβα. Εβίβα, ναι. Λέμε όλοι μαζί. Εβίβα. Έτσι. Και από εμάς, Εβίβα! Εβίβα! Αυτό το θλιβερό στο τέλος. Και τι λέμε όλοι μαζί, ακούγονται τέσσερα άτομα συγχρόνιστα, Εβίβα! Εβίβα! Δεν θέλω να προσβάλλω τους ανθρώπους, αλλά η τελευταία εκπομπή του Εβίβα είναι σαν υποκατάστατο κάποιου γνωστού προϊόντος. Πώς υπάρχουν κάποια πολύ γνωστά προϊόντα τα οποία έχουν και το υποκατάστατό τους. Έτσι είναι το στην υγειά μας. Εμείς το κάναμε Εβίβα. Κακό, τα παιδιά το προσπαθήσαμε. Αλλά πολύ ωραίες και πολύ αξιοπρεπείς προσπάθειες όλες. Βέβαια, και είναι ωραίο οι άνθρωποι να γλεντάνε γενικά. Χρειάζεται ο Έλληνας λίγο να σπάσει το χιλάκι του. Ακριβώς, Χρύσα μου, ακριβώς. Πάμε στο νούμερο 5. Το νούμερο 5, νομίζατε ότι δεν θα έχουμε κουκουδελτίο. Είναι δυνατόν να μην έχουμε κουκουδελτίο. Έχουμε και έχει μέσα πράγματα. Η Άντζελα Δημητρίου, θυμάται τότε που ήταν μικρή και ήταν κορδελιάστρα με τον πιο σουρεάλ τρόπο. Και επίσης η Κέτι Γκρέι μιλάει για τότε που γνώρισε τον Έλβις και εκείνος ήταν λίγο μπιπ. Πάμε να δούμε στο νούμερο 5 πολλά πράγματα. Οι λάτρεις του χορού έχουν ένα λόγο να χαίρονται. Ο μεγάλος στάρ του είδους, Ακραμ Καν, έρχεται στην Αθήνα για την παγκόσμια πρεμιέρα του στη στέγη με το έργο «Ξένος» και υπόσχεται να τους ταξιδέψει στο σαγηνευτικό του σύμπαν, όπως το αποκαλούν πολλοί. Περπάτησα μονάχη μου στα δύσκολα τα βράδια. Όταν είσαι η απόλυτη λέδη του ελληνικού τραγουδιού, τι να την κάνεις την αυτοβιογραφία σου σε βιβλίο, όταν μπορείς να κάνεις το απόλυτο βιογραφικό βίντεο κλιπ.
Αυτό σκέφτηκε η Άτζελα Δημητρίου και ερμήνευσε το «Αν είχα έναν άνθρωπο περπατώντας στους διαδρόμους του εργοστασίου που δούλευε ως κορδελιάστρα», περιγράφοντας την πορεία της από τότε έως σήμερα. Σε ένα άλλο βίντεο κλιπ τώρα που μιλάει για την γυμνή αλήθεια. Αυτή τη φορά κυριολεκτικά, αφού η Τάμπτα τόλμα και σε κάποιες σκηνές εμφανίζεται φορώντας μόνο φύλλα δέντρων. Ο Ουλάκης Λαζόπουλος ετοιμάζει τη μεγάλη του επιστροφή και το αποκάλυψε στον Τάσο Τρίφωνος. Ζείτε καλύτερα εκτός τηλεόρασης. Ναι. Όχι όμως ότι δεν μου αρέσει τηλεόραση, ότι δεν την εκτιμώ. Δηλαδή θέλω να επικοινωνώ με τον κόσμο, μ' αρέσει, το ζητάνε και οι άνθρωποι συνέχεια στον δρόμο. Και φαντάζομαι ότι σύντομα θα βρεθεί η δίωδοση τηλεοπτική να ξαναείμαι. Για πιο περιορισμένο αριθμό επεισοδίων, να το πω, αλλά θα είμαι. Αντίστροφα μετράει η Όλγα Λαφαζάνη για να γίνει δεύτερη φορά μανούλα και περιγράφει στον Γρηγόρη Μπάκα την περίοδο της προετοιμασίας της. Σε λίγες μέρες μπαίνω στον ένατο. Αγοράκι, κορτσάκι. Αγοράκι. Το δεύτερο. Το δεύτερο, ναι. Τι μουσική ακούς, Μπετόβεν, για να... Όχι, κοίταξε. Ακούω. Κάθε μέρα βάζω. Α, ναι. Στο σπίτι, ναι. Για να ηρεμεί. Είναι η αγαπημένη μας στιγμή. Για να ηρεμεί, ναι, όταν είμαστε στο σπίτι, βάζω κλασική μουσική. Ο Γεράσιμος Κερδαρέσης μίλησε στο Όλα Καλά και έβαλε τα όρια του. Σε τι? Σε αυτούς που θέλουν να ανέβουν στο θεατρικό σανίδι. Κάποια όρια θα έπρεπε να υπάρχουν. Ναι, το να ανεβαίνει οποιοδήποτε πάνω στη σκηνή επειδή έχει γκόμενο τον παραγωγό ή επειδή απασχολεί τη δημοσιότητα με κάποιον άλλο τρόπο, ας πούμε, ναι, με ενοχλεί. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει. We can go on together. Όταν η Κέιτι Γκρέι συνάντησε τον Έλβις Πρίσλεϊ. Κι όμως συνέβη κάποτε στην Αμερική. Αν κρίνουμε πάντως από το μπιπ στην απάντησή της στην εφημερίδα Φιλελεύθερος, μάλλον δεν ενθουσιάστηκε. Σε τουρνέ στην Αμερική γνώρισα τη Μελίνα Μερκούρη. Εκεί γνώρισα λοιπόν και τον Elvis Presley, ο οποίος θυμάμαι που έβγαινε στην πισίνα με ένα χρωματιστό σορτσάκι. Ήταν πολύ πιο ωραίος από κοντά από ό,τι στα έργα, αλλά ήταν ο τρόπος που μίλαγε. Κλασικός Elvis Presley. Εντάξει, τελείωσε. Όλοι το λένε. Έχω τσακωθεί με την Κέιτι Γκρέι. Μη μου πειράξε τον Elvis. Γιατί? Είναι απαράδεκτη. Μα τον γνώρισε γυναίκα, εσύ δεν τον γνώρισε. Μη μου πειράξε τον Elvis. Ό,τι και να πει τώρα. Τον είδε με σορτσάκι. 8 δισεκατομμύρια κόσμο κάνει λάθος που λένε και τα συντητοπάνω. Εγώ πιστεύω ότι κάνει λάθος. Γιατί η Κέιτι Γκρέι πήγε, είδε και είπε. Ναι. Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα οι άλλοι μπορεί να το θαυμάζουν ως τραγουδιστή. Οκ, σου λέει, σαν τραγουδιστή καταπληκτικό. Βγήκε με το σορτσάκι του. Δεν είδε, δηλαδή, παιδί μου, και άνθρωπος. Άκουσε και είπε. Κάτι είπε ο Elvis. Σημαντικό είναι η κορδελιά στραπεζιά. Επειδή ο Elvis είναι η Άτζελα Δημητρίου. Δεν θέλω να τα πιάνουμε αυτά τα πράγματα. Θέλω να πιάσουμε την Άτζελα που το ζήσε. Τη μικρή κορδελιάστρα. Αυτό, παιδιά, είναι και πολύ συγκινητικό για την ίδια. Θα ήταν πολύ συγκινητικό, φαντάζομαι. Καταρχήν, δεν είναι ψεύτικα τα πλάνα, έτσι. Όχι. Μπράβο. Πήγανε στο εργοστάσιο που δούλευε η Άτζελα Δημητρίου. Πήγανε στη γνωστή αλυσίδα που δυστυχώς έχει κλείσει στα κλωστιφαντουργία Πεταλούδα. Εκεί λοιπόν ανοίγουν την πόρτα, είναι όλα αραχνιασμένα, ρίχνουν φώτα, πλατό, πάμε γύρισμα, γιατί ναι, είναι το βίντεο κλιπ της Άτζελας. Η ζωή της. Η ζωή της όλη. Βλέπω μια μικρή κοπέλα η οποία περνά. Βλέπει τη βελόνα η οποία χτυπά σιγά σιγά στο ύφασμα. Την κοιτά, κάτι τη θυμίζει. Ναι. Τρυπά τη μικρή τη. Την ξαπλώνει για κάποιο λόγο ο Στέφανος. Ναι, όταν περνάει. Ο Στέφανος τα λέει αυτό. Το κοριτσάκι. Δείτε, βλέπετε τη μικρή Άντζελα εδώ. Μικρή Άντζελα, ναι. Αυτό είναι συγκινητικό το πλάνο με την μικρή Άντζελα, γιατί είναι σαν να βλέπει δηλαδή τότε που ήταν μικρή και που τότε δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα γίνει η Άντζελα Δημητρίου. Ναι, ναι, Κατερίνα μου, αλλά νομίζω, συγγνώμη ρε παιδιά, κάνετε λάθος σκηνοθεσία. Η Άντζελα μικρή και κατσαρόμαλη. Και όχι ίσιο που είχε το κοριτσάκι. Εντάξει, Στέφανε, πραγματικά. Τώρα και εσύ είσαι που ξέρεις ότι δεν ήταν υπερβολάντρια. Αυτό εξηγείται διαφορετικά. Ορίστε, ορίστε. Πολύ απλά. Κοιτάει και με αυτό το ύφος το πού να ξέρεις τι θα συμβεί στη συνέχεια. Όπως λέμε για τους καλλιτέχνες, είναι ποιητική αδεία, ρε παιδιά. Μπορούμε να το μετατρέψουμε και να το πλάσουμε όπως θέλουμε για να μπορέσει να περάσει όμορφα σε αυτό που θέλουμε. Να σας πω τι θα κάνουμε τώρα εγώ για να είμαστε και συνεννοημένοι και για να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα, γιατί πρέπει να φτάσουμε και στο νούμερο 1. Πάμε να γαζώσουμε. Θα σας πω εγώ ότι θα πάρετε τηλέφωνο στο 901-901-44-44 ή θα στείλετε το μήνυμά σας στο 54888 για αυτό το καταπληκτικό δώρο που έρχεται για εσάς, για δύο νικητές. Σετ λοιπόν, το οποίο έχετε από την εταιρεία περιποίησης Remington. Είναι τέσσερις συσκευές, ισιωτικά σε σουάρ, ψαλίδι, κουρευτική και ξυριστική μηχανή. Για εσάς δηλαδή και για τον άντρα και για τη γυναίκα του σπιτιού. Με τον τρόπο που σας είπα, τηλεφωνείτε ή στέλνετε το μήνυμα.
πρόβλημα. Βγαίνουμε γρήγορα στις διαφημίσεις. Η Άση μας είναι εδώ για να μας πει όχι μόνο τις προβλέψεις της ημέρας, αλλά και ποιες είναι οι τυχερές ημερομηνίες για κάθε ζώδιο αυτή την εβδομάδα που είναι έτσι λίγο περίεργη. Όλα αυτά και το νούμερο 1 σε πάρα πολύ λίγο το σχολείο των Κούκκι. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Κύπρο, όπου και αν μας παρακολουθείτε, είμαστε εδώ στη Φωλιά των Κούκου και φυσικά είμαστε έτοιμοι και για το νούμερο 1, το οποίο έρχεται σε πάρα πολύ λίγο, αλλά και για την Άση μας, η οποία υπομονετικά περιμένει για να έρθει να μας πει και τις προβλέψεις ημέρας, αλλά και τις ημερομηνίες, τις τυχερές ημερομηνίες για όλα τα ζώδια για αυτήν την πολύ κάπως περίεργη εβδομάδα με την έκλειψη του ήλιου. Πάμε τώρα όμως στο νούμερο 4. Το νούμερο 4 που είναι ένα αποκλειστικό δικό μας, παιδάκι μας. Παιδάκι μας είναι το νούμερο 4, Στέφανε. Αποκλειστικό νούμερο 4 από το Σάβα Μπίτζα που ανδρώνεται σε αυτήν την εκπομπή δημοσιογραφικά, γιατί πήγε στο πάρτι του Δρόμος FM και εκεί βρήκε την Έλενα Παπαρίζου και έχουμε πολλές ειδήσεις. Τι εύχεται στη Φουρέιρα η Έλενα Παπαρίζου, τι? Η οποία Φουρέιρα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο Eurovision. Επίσης η Έλενα συμφωνεί με την ΕΡΤ να έχουμε μόνο ελληνικό στίχο φέτος στη Eurovision. Και ας έχω και λίγο έτσι μερικά πράγματα όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού και μένει μόνη της με τον καλό της να βρει καψάλι. Εκεί ποιος μαγειρεύει? Ποιος? Μαγειρεύει η Έλενα. Είναι καλή νοικοκυρά Κατερίνα. Ξεκάθαρα. Μαγείρισε ενώ η Έλενα. Ξεκάθαρα στο νούμερο 4. Δρόμος FM εδώ, 89,8. Μια πολύ ωραία συναυλία με τα πλαίσια που είναι και οι απόκριες τώρα και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε μπει λίγο και σε ρυθμούς Eurovision και θέλω να μου πεις αν έχεις δει τις υποψηφιότητες που θα στείλει η χώρα μας. Όχι, για τις δικές μας δεν ξέρω, αλλά γνωρίζω πολύ καλά για τη Φουρέιρα που θα πάει την Κύπρο, την έχουμε καλή επιτυχία. Και οποιοδήποτε θα πάει για την Ελλάδα, καλή επιτυχία. Εντάξει, Κύπρος, Ελλάδα για μένα είναι μια χώρα. Από την άλλη, πάντα εύχομαι και πολύ καλή επιτυχία και στη Σουηδία. Είναι οι πατρίδες μου, τι να κάνω. Αν με δεις να κλαίω σαν φωτιά, να καίω ψάξε. Η ΕΡΤ έχει θέσει ως κανόνα να είναι τα τραγούδια σε απόλυτα ελληνικό στίχο. Εσένα αυτό σε βρίσκει, συμφωνεί? Γιατί όχι. Καταρχάς έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη γλώσσα. Έχουμε μια από τις πιο, όχι μια, την πιο δύσκολη γλώσσα σε όλο τον κόσμο. Και για ποιο λόγο να μην την τραγουδάμε κιόλας. Τις δύο τελευταίες σεζόν σου έχουμε απολαύσει ως coach στο Voice. Πέρασα πάρα πολύ καλά και τις δύο χρονιές και θα έλεγα ότι ίσως και λίγο περισσότερο τη δεύτερη, γιατί ήμουνα πιο συγκεντρωμένη, ήμουνα εδώ, ήμουνα στην Ελλάδα όταν έκανα το coaching. Του χρόνου θα είσαι πάλι εκεί να πατάς το κουμπί? Θα το ήθελα. Θα το ήθελα πάρα πολύ, γιατί όχι. Πολλοί λένε ότι οι συμμετέχοντες στα talent shows, παιδί μου, δεν έχουν μια συγκεκριμένη πορεία μετά. Επειδή περνάνε πάρα πολλά παιδιά από το The Voice. Κάποια παιδιά θα καταφέρουν να κάνουν και κατευθείαν μετά από το The Voice. Κάποια παιδιά ίσως αργήσουν και κάνουν πράγματα. Κάποια μπορεί να μην έχουν την τύχη κιόλας, όσο και ταλέντο και να έχουν. Είσαι μια γυναίκα με πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Θέλω να μου πεις αν προλαβαίνεις να απολαύσεις την καθημερινότητά σου. Το χρόνο που βρίσκω είναι να είμαι με την οικογένειά μου, με τους αγαπημένους μου φίλους, να βρισκόμαστε γύρω σε ένα τραπέζι, να τρώμε, να γελάμε. Μαγειρεύω σχεδόν καθημερινά. Το έχω απέτηση από τον εαυτό μου δηλαδή. Και οι σπεσιαλιτές σου ποια είναι? Διάφορα. Διάφορα. Και ελληνικά και ιταλικά. Κινέζικα, Ιαπωνέζικα τα μαγειρεύω μόνο. Πρόσφατα είδαμε πολύ τρυφερές και πολύ όμορφες και γλυκές φωτογραφίες με τον σύντροφό σου. Όταν σε απαθανατίζουν εσένα, σε ενοχλεί? Κοίτα, δεν ασχολούμαι τι γράφουνε γενικότερα. Αυτό μόνο. Πώς είμαι έτσι και έτσι. Το γέλιο μου έχεις κλέψει. Πώς είμαι έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πάρτι του Δρόμος FM 89,8. Είναι πολύ λαμπερή και περνάει πολύ καλά από Παρίζου και αυτό πλέον φαίνεται. Είναι θεά. Ναι, 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 όντως. Είναι θεά. Και είναι και από τους ανθρώπους που είναι τόσο πάρα πολύ αγαπητοί, μαζικά από τον κόσμο και από όλες τις ηλικίες. Και από πολύ μικρά παιδάκια
και από πολύ μεγαλύτερη σειρά. Πάντως θα μπορούσε βάσει αυτού που λες να στείλει πάλι την Παπαρίζου. Βέβαια δεν ξέρω αν θα πήγαινε γιατί βγήκε πρώτη. Οπότε ποιος τι άλλο έχει δρόμος είναι προς τα κάτω. Τεράστιο όνομα. Θα μπορούσα να τεράστιο όνομα για να το στείλει. Τι λέτε, παιδιά, έχετε καταλάβει πώς σκέφτονται στην ΕΡΤ. Δεν έχετε καταλάβει πώς σκέφτονται στην ΕΡΤ. Απλά δεν ξέρω με τον ελληνικό στίχο πόσο ταιριάζει. Θα συζητάγανε και 80 χιλιάρικα προκαταβολικά να μπουν στην τράπεζα τα χρήματα για να πάει η γυναίκα δηλαδή. Τις περισσεύουν 80 χιλιάρικα. Για την Παπαρίζου πρέπει να την παρακαλέσουν να πάει. Πάντως δεν έχουν έχει φέρει το. Φαντάζομαι ότι την έχουν το κύπελο, τον πρωταθλητή, τον παρακαλάς να πάει. Και όπως είχαμε πει και εμείς εδώ πέρα, όπως το είχε πει ο Γιάννης Οπουλόπουλος, της είχε προτείνει η Κύπρος. Ναι. Αν θέλει να πάει έτσι. Αλλά είναι. Πριν πρώτη είναι τη Φουρέιρα, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ζήσει τέτοιες στιγμές η Έλενα. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω αν επαναλαμβάνονται όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 3. Βεβαίως πάμε στο νούμερο 3, γιατί θέλω να σας πω ότι η μανούλα είναι κάτι ιερό. Και υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να την αποχωριστεί. Εγώ δεν μπορώ να αποχωριστώ τη μαμά μου. Αλλά τι γίνεται όταν η μανούλα, για λόγους που δεν μπορείς να την αποχωριστείς, για λόγους πρακτικούς, έχουμε και κρίση τώρα, μένει μαζί με το ζευγάρι. Είναι καλό. Ρώτησε η Νάντια Εργάτου τους παλιούς και υπάρχει, έχει βγει κάποιο πόρισμα, παιδιά. Πάμε να δούμε στο νούμερο 3. Και τα φερέ έτσι η ζωή που η πεθερά πρέπει να μείνει στο σπίτι. Τι κάνεις? Καλύτερα να είναι μακριά για αγαπημένοι που λένε. Όχι και καλό, είναι και το άσχημα. Μακριά. Πόσο μακριά, εκτός Ελλάδας? Δυστυχώς και το πω δημόσια, εγώ με την πεθερά μου δεν είχα σχέσεις. Δεν τη συμπαθούσατε? Ούτε με συμπαθούσε. Ήθελε να διευθετεί, να είναι το κουμάντο. Και εγώ αυτά δεν τα μπορώ. Όχι, δεν τα μπορώ. Δεν τα σηκώνω, δεν τα θέλω. Καλά να κάτσει στο σπίτι της. Αλλά καμιά φορά οι ανάγκες, όταν έχεις μικρά παιδιά και δουλεύουν οι δύο, τι θα κάνει? Υπάρχουν πεθεράς πάρα πολύ καλές που βοηθάνε. Οι περισσότερες όμως δεν είναι. Σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση λίγο πιο πέρα. Όχι, όχι, όχι. Είμαι κάθετη σε αυτό, παρόλο που έμεινα 13 χρόνια με πεθερά. Α, μάλιστα. Ναι. Αλλά τα καταφέρατε. Ήτανε, εντάξει, η υπομονή απεριόρους πρέπει να έχουν και οι δυο. Όσο και καλή να είναι, πάντα θα υπάρχει μια αυτή η πεθερά που θα χώνεται μέσα στην ύφη, οπότε είναι καλύτερο να μένουν χωριστά. Να προσφέρει τη βοήθεια της η γιαγιά, αλλά από μακριά. Σπίτι της μετά. Αλλά από μακριά. Αλλά από μακριά. Αυτό είναι θεόσταλτο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ προσωπικά είμαι πολύ τυχερός. Εδώ ναι. Και ένα μήνα η κυρία Ευγενία, η κυρία Ευγενία μας βλέπει τώρα, είναι στο σπίτι. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτον, γιατί η γυναίκα με η Μαρία τσακώνεται με τη μαμά της και δεν τσακώνεται μαζί μου και δίνει με αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, γιατί είναι μια γυναίκα που ποτέ δεν παίρνει τα πόδια μας. Δηλαδή, είναι θεόσταλτο αυτό. Δημόσια σχέση με τις πεθερές. Κανένας χαμένος υπάρχει εδώ πέρα. Τώρα κατάλαβε ο Στέφανος πραγματικά κάνει δημόσια σχέση γιατί έρχεται και το άλλο παιδάκι σου, λέει κυρία Ευγενία, κανόνισε την πορεία. Να πει ο Μάνος. Όχι, όχι, καλό είναι, να είσαι μόνος σου. Δηλαδή δεν χρειάζεται την πεθερά μες στα πόδια σου. Αλλά υπάρχουν μερικές πεθερές οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Όχι μόνο για μόνιμα. Να σου κρατά το παιδάκι, να σε βοηθάνε λίγο κτλ. Αν μου έχει τύχει την καλή πεθερά, ναι, δώστε το Θεό, ήταν καλή πεθερά. Το θέμα είναι, εντάξει, άμα έρχεται εκεί, μπορεί όντως να είσαι μες στην αγάπη. Αν είσαι 24-ωρη τριβή γενικώς, αρχίζουν να πέφτουν οι μάσκες και οι ευγένειες και τα σεις και τα σας. Αρχίζει και είναι λίγο νερωμένο το κοκκινιστό. Λίγο τσουρεμένο. Νερωμένο σκληρό το μακαρόνι. Ωραία, τάκα. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Νερωμένο το κοκκινιστό. Πού υπάρχει η μεγαλύτερη αντίδραση? Πού? Στον άντρα με την πεθερά του. Θα μάθουμε τι παντρευτεί τα γόρια. Πιστεύω ότι υπάρχει ανάλογα με την πεθερά. Εμένα μου αρέσει αυτή η μικρή φωνούλα. Αυτό το. Αυτό θα βάλει. Αυτό είναι το λιγότερο. Πάμε λίγο, Χρύσα, όμως, αυτό που σου αρέσει εσένα. Παιδιά, πριν πάμε στο νούμερο 2, κλείστε τις κάμερες, φύγετε από το κοντρόλ, το κλείνουμε το μαγαζάκι. Το αφεντικό τρελάθηκε. Παιδιά, 24.000 ευρώ μοίρασε το Money Drop σε μία βραδιά σε δύο αδέρφια. Πάμε να το δούμε. Το 2013 το περιοδικό Forbes υπολόγισε τις περιουσίες των δύο φανταστικών χαρακτήρων. Ποιος ήταν πλουσιότερος, ο Iron Man ή ο Batman? 24.000 στον Iron Man, λοιπόν. Ναι, ρε Γιώργο, μπράβο, ρε Γιώργο. Ναι! Κερδίσατε 24.000 ευρώ!
Παιδιά, θα έλεγα τον Batman Ταγκωτό εντωμεταξύ. Ναι, γιατί κάνει ταινίες πιο πολλά χρόνια, αλλά ο Iron Man έχει κάνει ταινίες πρόσφατα. Μα δεν έχει να κάνει με το πότε. Όχι, ήταν υπερπαραγωγές. Ο χαρακτήρας είναι ο χαρακτήρας είναι ο πιο πλούσιος. Έχει δίκιο αυτό που λέει Μαριλού. Με τα δικαιώματα. Η αξία του χαρακτήρα ανεβαίνει με τις ταινίες. Όχι, δεν λέει αυτό. Άλλο λέει, παιδιά, λέει. Ο ίδιος ο Iron Man. Είναι πλούσιος ή όχι. Δεν υπάρχει ο Iron Man, έτσι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ την οποία έλεια. Πάμε στο νούμερο 2, παρακαλώ. Το νούμερο 2, λοιπόν, θα σας μιλήσω για τον απόλυτο μου έρωτα, το απόλυτο μου πάθος, για τη σοκολάτα. Νομίζω ότι το απόλυτο σου πάθος ήταν ο Γιώργος Πορφύρης. Αυτό είναι το δεύτερο, ή μπορεί να συνδυαστούν, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά στο νούμερο 2, λοιπόν, μιλάμε για το απόλυτο πάθος μου, τη σοκολάτα. Που η σοκολάτα, πέρα από απόλαυση, μπορεί να είναι και έμπνευση για μοναδικές δημιουργίες. Όπως ένας κύριος στο Βερολίνο που έφτιαξε τον Τιτανικό από σοκολάτα. Ή ένας άλλος που έφτιαξε ένα ομοίωμα κεντάβρου. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά στο νούμερο 2. Η σοκολάτα είναι από μόνη της τόσα χρόνια μια celebrity, γι' αυτό μάλιστα έχει εμπνεύσει και το Hollywood, μια από τις πολλές αποδείξεις και η ταινία «Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας». Έχουμε και το αντίστροφο παράδειγμα όταν ο κινηματογράφος εμπνέει τους ζαχαροπλάστες για να δημιουργήσουν. Και ναι, με έναν τρόπο ο Τιτανικός δεν βυθίστηκε. Απλά μεταφέρθηκε σαν ένα ζαχαροπλαστείο στο Βερολίνο και είναι πιστή και τόσο αληθοφανή αντιγραφή του. Η σοκολάτα δίνει ενέργεια και έχει εμπνεύσει και την τηλεόραση με διαφημίσεις που έχουν χιούμορ, γιατί αυτός ο κύριος απλά έκανε τις διατάσεις του. Σοκολάτα και στο θέατρο, όταν για κάποια παράσταση ένας Βρετανός έπρεπε να κάνει ένα ομοίωμα ενός κεντάβρου, και σε αυτές τις περιπτώσεις ούτε καν σου περνάει ιδέα να το αγγίξεις, γιατί σέβεσαι πάνω απ' όλα το έργο του καλλιτέχνη. Στην Κίνα, όπου τιμούν την ιστορία τους με πίστη και φαντασία, ένας αρχιτέκτονας, ένας ιστορικός και μια ομάδα ζαχαροπλαστών συνεργάστηκαν άψογα για να δημιουργήσουν ένα μουσείο. Δράκι με άσπρη σοκολάτα, αλλά και το πιο ιδιαίτερο, σοκολατένια πιστά ομοιώματα του διάσημου πύληνου στρατού της Κίνας, και ναι, αυτό είναι κάτι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Για πιο ακριβά γούστα, υπάρχει μοναδική στον κόσμο Ακαδημία Σοκολάτα στο Ντουμπάι, όπου οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στο δίπτυχο Σοκολάτα Χρυσός, φτιάχνοντας αυτές τις δημιουργίες. Υπάρχει όμως και πιο μοντέρνα εκδοχή με τις 3D δημιουργίες στην Ελβετία. Ένας κόσμος με σοκολάτα, ή να το πούμε διαφορετικά, ο κόσμος δεν θα ήταν ο ίδιος χωρίς σοκολάτα. Καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικά πλάνα, αλλά μην βιαστείτε, γιατί έχουμε και εμείς τα δικά μας, το νούμερο 1. Και δεν μπορούμε εμείς να έχουμε ένα ρεκοράτο, θα το έλεγε κανείς, σοκολατένιο επίτευγμα εδώ στην εκπομπή? Φυσικά και μπορούμε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο λαγουδάκι αφιερωμένο... λαγουδάκι, αρκουδάκι. Αρκουδάκι. Αρκουδάκι, αρκουδάκι, 1,5 μέτρο, 15 κιλά. Έτσι, σε ίσα να φτάσει για του Αγίου Βαλεντίνου με το Γρηγόρη Μπάκα να μας το παρουσιάζει. Φύγαμε. Έλα, αρκουδάκι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτό είναι σοκολατένιο, θα τρελαθώ. Είναι 1,5 μέτρο. Καλένα, πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι επειδή... 1,5 μέτρο, αλλά Κατερίνα, μισό λεπτό πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι επειδή κάποιο γέλασε εκεί στο πάνελ, έχει απόλυτο δίκιο, είναι λαγουδάκι, αλλά μεταμφιέστηκε σε αρκούδο λόγω τη απόκριση. Είναι λόγω τη απόκριση, ξεκάθαρα. Λοιπόν, Κατερίνα, είναι 1,5 μέτρο αυτό εδώ που βλέπετε, ο σοκολατένιος αρκούδος, είναι ο μεγαλύτερος αρκούδος που υπάρχει για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου εδώ στο νομό Αττικής. Τι χρειάστηκαν? 15 κιλά σοκολάτα, 17 κιλά ζαχαρόπαστα, χρειάστηκαν 5 άτομα που δούλευαν για 3 ολόκληρες ημέρες για να το φτιάξουν και για να τον στήσουν. Η καρδιά, όπως βλέπετε εδώ, χρειάστηκε 5 κιλά. Χρειάστηκαν 5 κιλά σοκολάτα και κλείνοντας, το παπούτσι του σοκολατένιου αρκούδου το μέτρησα, είναι 36 νούμερο και το φόρεσε μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, έχουμε και άλλες εκπλήξεις. 2.500 σοκολατάκια σε λίγο θα σερβιριστούν εδώ
έξω στον πεζόδρομο, στην Κηφισιά που είμαστε εμείς. Οπότε όποιος προλάβει μπορεί να έρθει, γιατί βλέπω σε λίγα λεπτά να γίνονται ανάρπαστα. Και τέλος έχουμε τον κύριο Αντώνη εδώ που θα συντροφεύει μουσικά τον κόσμο και θα γεύει με τις μελωδίες του. Δηλαδή μιλάμε για κατάσταση συγκλονιστική σήμερα εδώ στην Κηφισιά. Έχουμε όμως δίπλα μας και τον υπεύθυνο του καταστήματος, τον κύριο Νίκο, ο οποίος θα μας πει δύο κουβέντες. Μπορεί αύριο να είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όμως εσείς από σήμερα έχετε φτιάξει μια κατάσταση διαφορετική και θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ή ρωτώντας σας, είστε ερωτευμένος? Πάρα πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά και όλα. Καλημέρα σας, καλημέρα από όλους μας. Στο κατάστημα. Καλημέρα, να είστε καλά. Βρισκόμαστε στο Buzzer Peter, στο κατάστημά μας το καινούριο στην Κηφισιά, Κασαβέτη 13. Έχουμε ετοιμάσει για την αυριανή μέρα των ερωτευμένων πολλά γλυκίσματα σε σοκολατάκια, σε τούρτες, σε καρδιές, σε πάστες. Ναι, αυτό που μας ενδιαφέρει, κύριε Νίκο, πιο πολύ είναι, για πάμε λίγο στον Αρκούδο. Ο Αρκούδος αυτός εδώ θα φαγωθεί αύριο? Πιστεύω σε χρόνο πολύ σύντομο. Σε χρόνο ντε που λέμε θα φαγωθεί. Καταρίνα, επειδή τα λόγια είναι φτώχεια. Δεν αφήναμε τίποτα από το λαγουδάκι που είναι αρκουδάκι και έχει μασκαρευτεί για τις απόκριες. Το βλέπεις? Δεν θα το ξαναδώ. Ακριβώς. Γεια σου, Γρηγόρη, πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εσείς θα μας ευχαριστείτε πάρα πολύ. Δύο από εσάς στο τέλος της εκπομπής. Γιατί ναι, κυρίες και κύριοι, αν τηλεφωνήσετε στο 901-901-4444 ή αν στείλετε το μήνυμα σας στο 54888 γράφοντας ΚΚ, αφήνοντας ένα κενό και μετά το ονοματεπώνυμό σας, εσείς οι δύο οικογένειες θα πάρετε αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα από τη Remington. Γιατί η Remington ξεχωρίζει με το στυλ και την καινοτομία στα προϊόντα όλων των κατηγοριών της. 80 χρόνια νεότητας, φρεσκάδας και εμπειρίες. 4 διαφορετικά προϊόντα για να κάνετε τα μαλλιά σας όσο ωραιότερα γίνεται, και εσείς κυρίες μας, αλλά και για τον σύζυγο, τον σύντροφο, τον άντρα, ό,τι θέλετε, πάση περιπτώσει. Βγαίνουμε γρήγορα για το διάλειμμα και έτσι όπως είμαστε, θα υποδεχτούμε την Άση μας, την αγαπημένη μας Άση, που μας δίνει τις συμβουλές της για αυτή την εβδομάδα που είναι αρκετά περίεργη λόγω της έκλειψης, και εκτός από τις προβλέψεις θα μας πει τις τυχερές ημερομηνίες για όλα τα ζώδια αυτή την εβδομάδα που τρέχει ήδη. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στη Φωλιά των Κρήτων. Λέγεται, θέλω να σου το πω, Αντελίζει λίγο. Αντελίζει λίγο, ναι. Δείγματος αντελίζω. Ναι. Αντελίζω, αντελίζεις και τα λοιπά. Τι γίνεται, παιδιά. Και τα λοιπά. Πολύ καλά. Τρίτη και 13 σήμερα. Τρίτη και 13, ναι. Αλλά σιγά, και τι έγινε. Τι έγινε. Τίποτα. Τίποτα. Εγώ ίσα για να το ξορκίσω, θα πω ποιοι σήμερα, ποιοι είναι οι τυχεροί αυτής της εβδομάδας και στα ερωτικά και στα... και στις σχέσεις γενικότερα και στα επαγγελματικά και στα οικονομικά. Δηλαδή, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης του καθενός από εμάς. Α, το είπα λίγο πιο σαφές τώρα. Ναι. Για πες. Κάποιοι θα είναι πιο τυχεροί αυτή την εβδομάδα. Οπότε, φυσικά θα πούμε τις προβλέψεις μας για το πώς είναι αυτή η ημέρα. Αλλά είναι νομίζω σημαντικό να ακούσετε και αυτό, γιατί μπορεί έτσι να θέλετε να κάνετε κάτι αυτή την εβδομάδα, που να θέλετε λίγη τύχη. Αύριο είναι το Αγίου Βαλεντίνου, καταλαβαίνετε. Μεθαύριο είναι τυχερό παιχνίδι, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν. Ή απλώς δεν σου πηγαίνουν καλά τα πράγματα, τίποτα από αυτά. Να πω κάτι. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι φοβερό και τρομερό. Απλά να μην συμβεί κάτι πολύ δύσκολο. Όλο σωστά. Να έχεις μία κανονική, νορμάλ καθημερινότητα. Σπουδαίο πράγμα. Σπουδαίο πραγματικά. Να ξέρεις αν θα βγεις από το σπίτι ή όχι, αυτό είναι. Φυσικά. Πάμε, λοιπόν, πάμε, αγαπημένη μας Άση. Φυσικά. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι έχουμε δύο κύριες όψεις. Σελήνη μπαίνει στον υδροχό. Που σημαίνει τι? Ότι σιγά σιγά αυτή η επιρροή της έκλειψης νέας σελήνης θα αρχίσει να επηρεάζει λίγο περισσότερο. Την Πέμπτη φυσικά είναι η έκλειψη ηλίου. Και είπαμε ότι θα έχουμε και διάφορα αυτή την εβδομάδα. Μέσα σε αυτά τα διάφορα που λέγαμε χτες είναι και τα μετεωρολογικά. Και άκουγα ότι στα μέσα της εβδομάδας, τύπου χιόνια, κρύο και διάφορα τέτοια, ξαφνικά θα υπάρχει μια ραγδαία επιδείνωση του καιρού. Ναι,
συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα που έχει δύο κύριες όψεις. Το ένα είναι το εξάγωνο του ήλιου με τον ουρανό, που αυτό μας διευκολύνει να κάνουμε τα πράγματα με ένα πιο εναλλακτικό, ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να μας δώσει μια καλή ιδέα, να έχουμε μια έμπνευση και να σκεφτούμε ένα θέμα το οποίο το κουράζουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, να δούμε κάτι άλλο και να το λύσουμε. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια τάση με τον Ερμή που κάνει τετράγωνο με το Δία. Μια τάση να δείξουμε ότι τα ξέρουμε όλα, να βγούμε με λίγη υπερβολή. Αυτό χρειάζεται λίγο περισσότερη προσοχή και στα λάθη που μπορεί να γίνουν σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία. Όχι σπουδαία πράγματα, λεπτομέρειες, αλλά μερικές φορές και οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά. Και αφού ολοκληρώσω τις προβλέψεις μου για κάθε ζώδιο, θα σας πω και τις τυχερές ημερομηνίες αυτής εδώ πέρα της εβδομάδας, ανάλογα δηλαδή με το πότε γεννηθήκατε, ποιοι από εσάς μπορεί να έχουν ένα λίγο μεγαλύτερο μερίδιο στην τύχη. Και ξεκινάμε με τους κριούς φυσικά. Λοιπόν, σημερινή μέρα θεωρώ ότι είναι από αυτές που πρέπει να εκμεταλλευτείτε, γιατί και πιο ευχάριστες επαφές μπορεί να έχετε με τους άλλους και να νιώσετε μεγαλύτερη στήριξη σε αυτά που θέλετε να κάνετε από φίλους, από συνεργάτες επίσης. Είναι μια μέρα γενικώς που ευνοεί τη συλλογική εργασία. Είναι μια μέρα που με κάποιο τρόπο, αν έχετε μια ωραία ιδέα και την προτείνετε στη δουλειά σας, στο σπίτι, ανάλογα τι κάνει ο καθένας, γιατί έχουμε ξαναπεί δεν δουλεύουν και όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχετε μια ωραία ιδέα και να έχετε αποδοχή, να θελήσουν οι άλλοι να την στηρίξουν, να σας ενθαρρύνουν να την ακολουθήσετε και να την ακολουθήσουν και οι άλλοι μαζί σας. Άρα, εκμεταλλευτείτε τη σημερινή μέρα σε αυτήν εδώ πέρα την εβδομάδα, αν θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιου τύπου. Τι πρέπει να προσέξετε τώρα? Οι υπερβολές τι αφορούν σε εσάς? Αφορούν κυρίως σε θέματα οικονομικά. Δηλαδή, και τώρα θα το διευκρινίσω λίγο περισσότερο. Αν αυτή η ιδέα που έχετε σημαίνει ότι χρειάζεται οικονομική στήριξη, θεωρώ, δηλαδή αν εμπλέκονται κάπως τα οικονομικά στη μέση, δεν είναι μια πολύ καλή μέρα για να πείτε ότι ναι, ξεκινάω αυτό ή τέλος πάντων συζητάω για οικονομικά θέματα. Υπάρχει μια τάση υπερβολής εκεί ή μπορεί να σας υποσχεθούν κάτι σε επίπεδο οικονομικό και τελικά να μείνει μόνο η υπόσχεση, να μην πραγματοποιηθεί δηλαδή αυτό το οποίο τέλος πάντων μπορεί να ζητάτε. Άρα αφήστε τη σημερινή μέρα για θέματα οικονομικά και μείνετε μόνο στη θεωρία, δηλαδή στις ιδέες. Τα οικονομικά θα τα δούμε από την επόμενη εβδομάδα. Πάμε να δούμε τους Ταύρους. Για τους Ταύρους μπορεί να προκύψει κάτι θετικό στα επαγγελματικά σας. Αυτό το πολύ ωραίο εξάγωνο ήλιου-ουρανού μιλάει περισσότερο για θέματα που αφορούν την καριέρα και θα έλεγα ότι μπορεί να έχετε κι εσείς μια έξυπνη ιδέα ή μια έμπνευση της στιγμής, κάτι το οποίο μπορεί να τονώσει ακόμη περισσότερο θέματα που σχετίζονται με τα επαγγελματικά. Και βέβαια θα μπορούσαν να ενισχυθούν και τα οικονομικά σας, ίσως αυτή η ιδέα δηλαδή, να έχει και ένα οικονομικό αντίκτυπο. Αυτό είναι η όψη του ήλιου με τον ουρανό. Οι Ταύροι που είστε γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου και κοντά στις 15, 16, 17 Μαΐου, θα τα πούμε φυσικά και αναλυτικά όταν θα πλησιάσουμε την Πέμπτη που είναι η έκλειψη, θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί αυτές τις μέρες, το ξαναλέω. Περισσότερο σήμερα ευνοούνται, κυρίως το πρώτο δεκαήμερο, ευνοείται και το τρίτο δεκαήμερο, αλλά ξαναλέω και πάλι, μόνο αν μείνουμε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που έχει να κάνει με το να έχετε μια καλή έμπνευση, μια καλή ιδέα και να προχωρήσετε τέλος πάντων στο να την εφαρμόσετε σε ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Για τους διδύμους, νομίζω ότι στη διάρκεια της μέρας σιγά σιγά η διάθεσή σας αρχίσει να βελτιώνεται. Σας πάει πολύ περισσότερο η σελήνη που είναι στον υβροχό και αυτή η όψη ήλιου ουρανού επίσης είναι αρκετά αρμονική με το δικό σας ζώδιο. Άρα
Ακόμα κι αν ξεκίνησε η εβδομάδα λίγο περίεργα για σας, σημερινή μέρα μπορεί να στρώσει το πράγμα. Και επίσης αυτή η ιδέα που μπορεί να έχετε, αυτή η σκέψη, να βοηθήσει τέλος πάντων και να έχετε περισσότερη αποδοχή στο περιβάλλον σας ή τέλος πάντων να βρεθούν οι άνθρωποι εκείνοι εκεί που μπορεί να τη στηρίξουν. Καλή μέρα επίσης για να βγείτε, αν το είχατε στο μυαλό σας ή αν τέλος πάντων έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο, να πάτε μια βόλτα το βράδυ, να περάσετε τέλος πάντων καλά με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Τι θα πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο? Θα πρέπει να προσέξετε ό,τι έχει να κάνει με υποσχέσεις που δίνονται πάνω σε ενθουσιασμό, σε θέματα που αφορούν κυρίως επαγγελματικά, με την έννοια ότι μπορεί και οι άλλοι να σας υποσχεθούν κάτι το οποίο ενδεχομένως στην πορεία να μην το υλοποιήσουν, αλλά και εσείς, επειδή πολλές φορές η διάθεσή σας είναι μεγαλύτερη, πώς το λένε, μεγαλύτερη από αυτό που τελικά μπορείτε να κάνετε, υπόσχεστε κάτι και στο τέλος δεν το υλοποιείτε και αφήνετε κάποιους απογοητευμένους. Προσοχή λοιπόν σε αυτές τις υπερβολές με τις υποσχέσεις, ειδικά στον χώρο της δουλειάς. Πάμε να δούμε τους καρκίνους, που για τους καρκίνους μπορεί να υπάρχει ένα θετικό, μια θετική εξέλιξη με αυτή την όψη ήλιου ουρανού σε ένα θέμα οικονομικό ή σε ένα θέμα που αφορά τα οικονομικά από τη δουλειά σας. Κάτι που τέλος πάντων μπορεί και να μην το περιμένατε. Όταν ο ουρανός έχει ένα μεγαλύτερο ρόλο σε μία όψη, ακόμα και αν είναι θετική όψη που γίνεται, πάντα υπάρχει το στοιχείο του απρόβλεπτου. Δηλαδή αυτό που δεν το περιμένω, αυτό που το είχα ξεχάσει ίσως και ξαφνικά έρχεται μπροστά μου. Αυτό λοιπόν το καλό μπορεί να είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά σας ή σε θέματα που μπορεί να αφορούν τη δουλειά. Θα μπορούσε να είναι και μια θετική απάντηση, αν είχατε ας πούμε υποβάλει μια αίτηση, αν είχατε στείλει ένα βιογραφικό, να έχετε μια θετική απάντηση για μια δουλειά τη σημερινή μέρα. Τι πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο? Πρέπει να προσέξετε λίγο το κομμάτι της επικοινωνίας σε ό,τι έχει να κάνει με τις ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή, εκεί πέρα μπορεί και εσείς να έχετε μία τάση να πείτε περισσότερα ή να υποσχεθείτε περισσότερα από αυτά που μπορεί να κάνετε ή μπορεί αυτό να είστε ο αποδέκτης μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Γι' αυτό μην δώσετε και πάρα πολύ σημασία ή μην το θεωρήσετε δεδομένο αυτό που μπορεί να σας λέει ο άλλος τη σημερινή μέρα. Περιμένετε να περάσουν λίγες μέρες και αν εξακολουθούν να σας λένε το ίδιο πράγμα, εντάξει, πιστέψτε τους. Πάμε να δούμε τους λέοντες. Για τους λέοντες με αυτή την ωραία όψη ήλιου ουρανού, που ο ήλιος είναι δικός σας κυβερνήτης, μπορεί κάτι να προκύψει σε ό,τι έχει να κάνει με μία γνωριμία. Δεν είναι απαραίτητα να είναι στα ερωτικά, μπορεί να είναι και κάτι που αφορά τα επαγγελματικά. Να κάνετε δηλαδή, να γνωρίσετε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να σας βοηθήσει σε επαγγελματικό επίπεδο, θα μπορούσε να σας προσφέρει ίσως δουλειά, ή μπορεί να είναι στα σκαριά μια καινούργια συνεργασία την οποία συζητάτε. Ναι, φυσικά θα μπορούσε να είναι και κάτι που έχει να κάνει και με τις σχέσεις σας, εννοώ τις προσωπικές, μια ερωτική κατάσταση. Τέλος πάντων, καλό το θεωρώ όλο αυτό. Τι πρέπει να προσέξετε λίγο περισσότερο εσείς? Θα πρέπει να προσέξετε θέματα που αφορούν στο σπίτι, την οικογένεια. Εκεί λοιπόν και τις δικές σας και την επικοινωνία σας με τα άτομα της οικογένειάς σας, γιατί μπορεί πιο εύκολα να δημιουργηθεί μια παρεξήγηση. Αυτά και για τους λέοντες. Πάμε να δούμε τους παρθένους. Για τους παρθένους, η όψη αυτή ήλιου ουρανού μπορεί να βοηθήσει να αλλάξετε κάτι στην καθημερινότητα της δουλειάς σας και να πάει πολύ καλά αυτό το κάτι. Μία ιδέα που μπορεί να έχετε και που μπορεί να την εφαρμόσετε ή μπορεί να δείτε πώς μπορείτε να ανανεώσετε γενικώς, είτε έχει να κάνει η ανανέωση αυτή με, αν ας πούμε μπορεί να έχετε υπαλλήλους, μπορεί να σκεφτείτε ότι μπορεί να χρειάζομαι έναν υπάλληλο ακόμη ή μπορεί να χρειάζομαι καινούργια τεχνολογία για να βελτιώσω τη δουλειά μου. Γενικώς να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, να δείτε τι καινούριο μπορεί να κάνετε στα επαγγελματικά, τα οποία θα μπορούσαν να τονώσουν λίγο περισσότερο τη δουλειά σας.
Από την άλλη πλευρά, εκτός από το θετικό στα επαγγελματικά, επειδή ο Ερμής είναι δικός σας κυβερνήτης και όταν περιπλέκεται με το Δία σε αυτήν την όψη, έχει την τάση πάντα της υπερβολής και στον τρόπο που επικοινωνούμε τα πράγματα. Προσέξτε λοιπόν λίγο περισσότερο ό,τι έχει να κάνει κι εσείς με θέματα που αφορούν την επικοινωνία σας με τους άλλους. Μπορεί να μοιάζει η σημερινή μέρα σαν να έχουμε ανάβρωμο Ερμή χωρίς να έχουμε ανάβρωμο Ερμή. Δηλαδή να υπάρχει μία τάση ή σύγχυσης ή παρερμηνίας ή παρεξήγησης για ψιλοπίδημα, όχι για κάτι πολύ σοβαρό, αλλά που μπορεί λίγο αυτό να σας αναστατώσει. Και εννοείται προσέχετε κι εσείς υποσχέσεις που μπορεί να δίνετε ή να σας δίνουν μία μέρα σαν τη σημερινή. Αυτά για τους Παρθένους και πάμε να δούμε τους Ζυγούς. Που για τους Ζυγούς είναι λίγο πιο ευχάριστες οι εξελίξεις σήμερα. Ενδεχομένως κάτι να υπάρχει στα προσωπικά σας, στα ερωτικά σας, που να σας κεντρίζει το ενδιαφέρον. Μπορεί να υπάρχει και μια γνωριμία ή μπορεί σε μια κατάσταση γνωρίζετε κάποιον, κάποια ήδη, και σήμερα μπορεί να γίνεται, ας πούμε, να σας δίνεται ένα πράσινο φως ή κάτι τέλος πάντων που να τους διαβεβαιώνει ότι όντως ο άλλος ενδιαφέρεται. Είναι μία από αυτές τις μέρες που συνήθως πετάς μόλις νιώσεις κάτι τέτοιο και σας το εύχομαι να όντως να συμβεί κάτι τέτοιο και να το ευχαριστηθείτε. Από την άλλη πλευρά, αυτή η όψη Ερμή Δία έχει να κάνει αρκετά με τα οικονομικά σας. Προσέξτε λοιπόν λίγο περισσότερο τις υπερβολές σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα. Εννοώ μερικές φορές, για τους Ζυγούς δεν είναι και πολύ δύσκολο, γιατί γενικά είναι από τα ζώδια που δεν λες ότι στο κομμάτι των οικονομικών είναι σφιχτοί. Έχουν μία τάση και επειδή είναι και άνθρωποι που αγαπάνε το ωραίο, οι Ζυγοί, ό,τι ωραίο μπορούν να δουν σήμερα, να έχουν την τάση να βγάλουν την πιστωτική κάρτα και όποιον πάρει ο χάρος. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, προσέξτε λίγο περισσότερο τα θέματα των οικονομικών. Στην ανάγκη, κλειδώστε αυτή την κάρτα στο σπίτι. Ή βγαίνετε με την κάρτα έξω. Να ήταν μόνο Ζυγοί, ναι. Να ήταν μόνο Ζυγοί στα οικονομικά. Εντάξει, και η ηχθής δεν το συζητώ. Ναι, αλλά και έχει να κάνει και με τους άλλους πλανήτες που έχει, γιατί πάντα το λέει αυτό η Άση. Εννοείται. Λοιπόν, εμείς τώρα θα κάνουμε τη μικρή διακοπή μας, γιατί τους Σκορπιούς και τους λοιπούς συγγενείς θα τους έχουμε μετά. Και τις στιγερές ημερομηνίες. Για πες τι θα έχουμε μετά, λοιπόν. Τι θα έχουμε μετά. Θα έχουμε μετά, εκτός από τις υπόλοιπες προβλέψεις, και τις τυχερές ημερομηνίες γέννησης για αυτή την εβδομάδα. Ανάλογα με το πότε γεννηθήκατε, δηλαδή, να δείτε. Σας έχω στη λίστα μου. Ναι, αλλά ακούστε όμως, γιατί μετά. Και από αυτό έχουμε και ένα άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που είναι πραγματικά πιστεύω ότι θα το ακούσετε και θα καταλάβετε όλες οι μανούλες και οι μπαμπάδες που είστε στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Θα αναλύσουμε την ειδικό μας εδώ τι σημαίνει αυτό που βλέπουμε στο γραπτό του παιδιού μας. Δηλαδή ο τρόπος που γράφει το παιδί μας δείχνει και μάλιστα τι δείχνει για την ψυχολογία του, για το τι είναι, πώς είναι. Θα έχουμε καλά γραφολόγο, μπράβο. Μία ειδική ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, η οποία θα μας εξηγήσει πώς μπορούμε να δούμε και εμείς κάποια πρώτα σημάδια για κάτι που αφορά στο παιδί μας. Και για την προσωπικότητά του, σημαντικό. Φοβερό, όντως. Είναι πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα βγούμε λοιπόν τώρα γρήγορα στο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και αυτά και άλλα πολλά εδώ, στη Φωλιά των Κούκου. Να βγαίνεις και στο Instagram, ωραία. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα να μας πεις και τις προβλέψεις, γιατί έχουμε και τις τυχερές ημερομηνίες μετά. Έχουμε. Φυσικά. Έχουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Σκορπιούς, που σημερινή μέρα μπορεί να έχει μια θετική εξέλιξη σε ένα επαγγελματικό θέμα για σας, με την έννοια ότι αυτή η όψη επηρεάζει περισσότερο ήλιου, ουρανού, θέματα που αφορούν στην δουλειά σας. Άρα, και εσείς, αν σκεφτείτε κάτι εκεί, μια ιδέα, μια έμπνευση που μπορεί να έχετε, μπορεί να τα κάνετε καλύτερα τα πράγματα ή να δώσετε μια λύση
λύσει σε ένα πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά θα μπορούσατε να έχετε μία εξέλιξη σε ένα θέμα που αφορά την οικογένειά σας ή το σπίτι ως ακίνητο. Και είναι μια καλή μέρα η σημερινή σε σχέση με αυτές που έρχονται τις δύο για να συζητήσετε αν θέλετε ένα θέμα που αφορά το σπίτι ή την οικογένεια. Προσέξτε λίγο περισσότερο κι εσείς σε ό,τι έχει να κάνει με έξοδα. Κυρίως έξοδα που αφορούν το σπίτι, μην το παρακάνετε. Είναι μια μέρα που έχει μια τάση για υπερβολή σε αυτό το κομμάτι. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Λοιπόν, σήμερα θα μπορούσε να είναι μια έξοδος, θα μπορούσε να είναι μια τυχαία συνάντηση που σας φτιάχνει το κέφι, τη διάθεση. Θα μπορούσε να είναι μια είδηση που ακούτε, κάτι δηλαδή που μαθαίνετε, το οποίο μπορεί να είναι πολύ ευχάριστο. Μπορεί να αφορά και κάποιο στενό συγγενικό άτομο, έναν αδελφό, μια αδελφή. Μπορεί να αφορά ίσως ένα φίλο. Κάτι μαθαίνετε λοιπόν, το οποίο μπορεί να σας φτιάξει λίγο περισσότερο το κέφι τη σημερινή μέρα. Και εννοείται, επειδή είστε οι άρχοντες της υπερβολής, το έχουμε οι τοξότες. Είδες αυτοκριτική ο άνθρωπος όμως, πολύ καλή, ξέρουμε ποια είναι τα αδύναμα σημεία. Με βάση την αυτογνωσία, δε. Πάντα. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη δόση μας, τέλος πάντων. Προσέξτε λίγο περισσότερο κι εσείς σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρεις, δεν είναι θέμα πρόθεσης. Οι τοξότες δεν είναι ότι έχουν κακή πρόθεση. Υπόσχονται κάτι, γιατί εκείνη τη στιγμή νιώθουν πάρα πολύ ωραία. Αλλά μέχρι να έρθει το βράδυ, ξέρεις. Το έχουμε. Ναι. Αλλά δεν είναι ότι θες να κάνεις κακό στον άλλον ή θες να τον χαλάσεις. Όχι. Είναι αυτές οι διαθέσεις που είναι σαν ασανσέρ. Έτσι είστε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνετε. Πατώματα, τελείως. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους εγώ καιρούς που... Για πάμε. Θα μπορούσε να υπάρχει μια θετική εξέλιξη, κυρία Κατερίνα, σήμερα σε ένα οικονομικό ή σε ένα επαγγελματικό ζήτημα, δηλαδή κάτι το οποίο ενδεχομένως και να μην το περιμένατε. Μπορεί να προκύψει η έμπνευση της στιγμής που λέμε και να σας δώσει κάτι θετικό σε ό,τι αφορά είτε τα οικονομικά είτε τα επαγγελματικά. Μπράβο. Υπογράφει ή όχι. Να υπογράψει. Δεν επιτρέπω υπογραφή. Α, δεν επιτρέπει υπογραφή. Καθόλου, τίποτα. Κάτι. Όχι, παιδιά, μέσα στην έκλειψη θα υπογράψουμε. Τίποτα. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, κάτι. Δηλαδή, ξεφύγουμε από δεξιά. Όχι, δεν ξεφεύγεις. Δεν επιτρέπουμε υπογραφές. Αυτές εδώ πέρα τις τρεις μέρες της έκλειψης, αν θέλουμε κάτι να έχει σταθερότητα, αν ξέρουμε από την αρχή ότι είναι, ας πούμε, κάτι το οποίο θα διαρκέσει μια εβδομάδα, ένα μήνα, μια αρπαχτή, να το πω έτσι. Εντάξει, δεν έχει. Κάντο, αδερφέ, αλλά κατά τα άλλα όχι. Πρόσεξε. Άμα θέλεις κάτι να κρατήσεις το χρόνο, δεν πας να το κάνεις πάνω στην έκλειψη. Μα εγώ καιρός είμαι, πάντα θέλω να κρατάει το χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν σταμάτα. Δεν θα υπογράψω. Μην υπογράφεις. Όχι. Λέμε τώρα. Συρκετή. Όχι, εσύ τώρα έχεις το μπαλάκι. Οικονομικά, επαγγελματικές προτάσεις. Μου έρχεται, λέει τώρα κάτι, ένα φάκελο. Και πρέπει να υπογράψεις. Λοιπόν. Όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους υδροχώους. Που για τους υδροχώους σήμερα, ναι, καλύτερα τα κέφια. Βέβαια, καταλαβαίνετε, η έκλειψη είναι την Πέμπτη, είναι στο ζώδιό σας, άρα θέλει τέλος πάντων το πράγμα και μια σχετική προσοχή αν επηρεάζεστε 100% από την έκλειψη, δηλαδή αν είστε γεννημένοι κοντά στις 15. Σημερινή ημέρα δεν είναι τόσο, τέλος πάντων, ζώρικη. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συνάντηση με φίλους, με συνεργάτες, θα μπορούσατε να κάνετε σχέδια για ένα ταξίδι ίσως που θέλετε να πραγματοποιήσετε αργότερα ή για τις απόκριες, παραδείγματος χάρη. Γενικώς δεν είναι κακή η σημερινή ημέρα. Θέλει μια προσοχή λίγο σε πράγματα που αφορούν επαγγελματικά και καριέρα, δηλαδή αν, ας πούμε, δεχτείτε μια πρόταση σήμερα που αφορά την καριέρα σας, ναι, συζητήστε την μεν, αλλά κι εσείς αποφύγετε να πείτε ναι ή όχι. Δηλαδή, θέλω να πω, αφήστε μια μέρα που θα είναι πιο ξεκάθαρη η κρίση σας. Η σημερινή δεν είναι κατάλληλη για κάτι τέτοιο. Και πάμε στους ηχθείς. Να, ένα θετικό νέο που μπορεί να έχετε ή σε επαγγελματικό ή σε οικονομικό επίπεδο τη σημερινή μέρα. Κάτι μπορεί να προκύψει λοιπόν εκεί και για σας να είναι, να σας ανεβάσει λίγο, να σας φτιάξει τη διάθεση ή μπορεί να έχετε καλύτερη ψυχολογία σε σχέση με άλλες ημέρες. Αρκεί να μην πέσουν υπογραφές. Όχι, δεν έχουμε υπογραφές, είπαμε. Λοιπόν, αλλά και πάλι θεωρώ ότι είναι μια σχετικά καλή μέρα για σας και από τις μέρες που ενδεχομένως ένα κάτι, δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά κάτι που μπορεί να σας φτιάξει το κέφι και μπορεί να αφορά είτε επαγγελματικά ή μπορεί να αφορά τα οικονομικά. Και πάμε τώρα τις ημερομηνίες. Λοιπόν, ουσιαστικά σας λέω ποιοι είναι οι τυχεροί αυτής της εβδομάδας. Πρώτα σε θέματα προσωπικών σχέσεων, έρωτα, φιλίας, φλερτ, οικονομικών.
Αυτές είναι οι ημερομηνίες. Γεννημένη 21 Τετάρτου, 1η Πέμπτου, 22 Έκτου, 3 Εβδόμου, με 3 Εβδόμου, αυτό εννοώ, το διάστημα. 24 Αυγούστου, 3 Σεπτεμβρίου, 24 Οκτωβρίου, 2 Νοεμβρίου, 23 Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου, Κατερίνα στο τσακ. Στο τσακ, πραγματικά στο τσακ. Και 20 Φεβρουαρίου με 1η Μαρτίου. Άντε να είμαστε καλά, βρε. Και έχω και άλλη κάρτα. Που λέει... Που τα αναιρεί αυτά. Όχι. Α, εντάξει. Ποιοι είναι οι τυχεροί αυτής της εβδομάδας, σε θέματα επαγγελματικών, σε θέματα σπουδών, αν έχουν μια ωραία ιδέα κτλ. Και είναι γεννημένοι από 8 Τετάρτου μέχρι 19 Τετάρτου, από 16 μέχρι 26, από 12 Οκτωβρίου μέχρι 22 Οκτωβρίου και από 11 Δεκεμβρίου μέχρι 21 Δεκεμβρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άση. Μιλάμε για αυτή την εβδομάδα. Α. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε άλλους τυχερούς. Κατάλαβες. Κατάλαβες, Μάρα, πώς λοταρία, πάει. Λοταρία. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να δώσουμε τα πολλά, πολλά, πολλά φιλιά μας στην Κύπρο, την οποία αποχαιρετούμε τώρα. Αλλά ξέρετε, εσείς την υπόλοιπη εκπομπή μπορείτε να τη βλέπετε μέσα από το site του Star και γενικά. Φυσικά. Από παντού. Και εσείς που τόση ώρα λέτε, ξέρω εγώ, ότι έχετε χάσει το ζώδιό σας, μπαίνετε και μέσα εδώ, μέσα στο δικό μου, το Κατερίνα Καραβά, το Instagram, που έχουμε κάνει ούτως ή άλλως κάθε μέρα το live streaming. Για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολλά φιλιά στο Instagram αυτή τη στιγμή και από την Άσκη από όλους. Τι θα φάμε? Καλά, Μάνο, μιλάμε σήμερα. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Γιατί εγώ, ας πούμε, να αγαπώ κάτι, θα μου πει τώρα, Κατερίνα, αυτό, από όλα αυτά μπορεί να κάνει ο μάστερ σε αυτό. Τι να κάνω που είμαι σε αυτή τη φάση, που μ' αρέσει το χοιρινό, αυτό το συγκεκριμένο. Αλήθεια σας λέω, αυτή είναι ίσως η καλύτερη συνταγή που έχω φτιάξει μέχρι στιγμής το πρωινό. Αλήθεια, το λες. Αυτό έφερα από. Να σε καλά, καιρός, δυνατός, λάμπρο. Καλώς όρισες. Να χαίρεσαι και την οικογένειά σου. Και να σε χαιρόμαστε κι εμείς. Πολύ καλά. Συγγνώμη, παϊδάκια χοιρινά, έτσι, τα οποία είναι καραμελωμένα. Είναι καραμελωμένα, έχουν μόνο αυτά τα υλικά. Και είναι, το μυστικό σε όλο αυτό είναι η τεχνική. Θα σας δείξω τώρα πώς θα το φτιάξετε και πραγματικά θα πάθετε σοκ. Μπορείτε να το φτιάξετε σαν παιδιά σας, σε ένα παιδικό πάρτι. Λάτρε μου, μικρή και μεγάλη. Είναι εξαιρετική συνταγή. Μας παίρνει πολύ λίγο χρόνο να το προετοιμάσουμε. Απλά έχει λίγο διαδικασία για να το φτιάξουμε. Είναι λίγο χρονοβόρο, αλλά αξίζει τον κόπο 100%. Θα μάθω παιδί μου και εδώ μαγείρευε. Το πλάνο να μου πείτε να φάω. Τελειώσαμε. Τέλεια. Θέλω να πάρω αυτή τη γωνία. Αυτό είναι με κοκαλάκι. Δεν θα ξεκανονικά, θέλω να πάρω το κοκαλάκι. Αλλά δεν μου πείτε το κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί προσπαθώ να μην γίνω χάλια, να μην λαδωθώ, να μην βρίζει η Βασιλική και το κραγιό, να μην με ψάχνουν. Δηλαδή, τι να κάνω. Αυτό λοιπόν είναι. Σήμερα θα φτιάξουμε χοιρινές κορτεζίνες. Μπράβο, λάμπρο μου. Μπράβο. Μπράβο. Έβγε, αγόρι μου. Λοιπόν, χοιρινές κορτεζίνες spare ribs. Θα κάνουμε ένα ραμπ από μπαχαρικά και στο τέλος θα το γλασάρουμε με μία μαρμελάδα και το εξαιρετικό βαλσάμικο οξύδι με ρόδι πάνω από την οξομπία Ζαφυρόπουλος που με τη φρουτώδη γεύση θα μας κάνει μια σούπερ καραμέλα και θα είναι τέλειο. Πάμε να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την κάρτα. Θα χρησιμοποιήσουμε 2 κιλά κορτεζίνες. Αυτά πρέπει να τα κάνετε μία παραγγελία στο χασάπι σας γιατί συνήθως δεν έχουν. Σε μία μέρα θα σας τα φέρει. Λοιπόν, θέλουμε μισό φλιτζάνι μαύρη ζάχαρη, όχι καστανή, αυτή που είναι λίγο ελαφρώς, έχει μια κολλώδη υφή. Μια κουταλιά της σούπας καπνιστή πάπρικα, μια κουταλιά της σούπας γλυκιά πάπρικα, μια κουταλιά της σούπας σκόνη κρεμμυδιού, δύο κουταλάκια του γλυκού σκόρδο σε σκόνη, δύο κουταλάκια του γλυκού πιπέρι και ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Αυτά είναι για το ραπ, το οποίο στην ουσία είναι η μαρινάδα που θα τρίψουμε πάνω τις χοιρινές κορτεζίνες. Και στο τέλος, αφού θα σας κάνουμε όλη τη διαδικασία, κάνουμε ένα εξαιρετικό γλάσο με μαρμελάδα βερίκογο και 100 γραμμάρια βαλσάμικο ξύδι με ροδιπάν από την οξοπιά Ζαφυρόπουλος. Αυτά είναι τα υλικά. Πάμε τώρα να σας δείξω πόσο εύκολα το φτιάχνετε αυτό. Αυτό είναι υπερθεαματικό. Είναι υπερθεαματικό. Αυτό ονομάζεις κορτεζίνα? Πώς το ονομάζεις αυτό? Κορτεζίνες λέγονται. Είναι χοιρινά παϊδάκια. Κορτεζίνες. Απλά ακούστε με λίγο. Όταν πάτε στο χασάπι σας να το παραγγείλετε, θα του πείτε να έχει πάνω κρεατάκι. Γιατί πολλοί χασάπιδες σου δίνουν τις κορτεζίνες τα κοκαλάκια και είναι μόνο κόκαλο. Και στην ουσία δεν έχει ψαχνό. Κόκαλα δεν. Εγώ και κόκαλο που το τρώω, δεν έχω πρόβλημα να ξέρεις. Λοιπόν, ροκανίζουμε, λέω τώρα. Ροκανίζουμε. Πόπο λάμπρο, δηλαδή. Αυτό. Μπράβο. Είναι το κομμάτι το κρέας. Λοιπόν,
Παίρνουμε εδώ την κορτεζίνα. Εδώ είναι τα παϊδάκια. Εντάξει, εδώ βλέπετε έχει μπόλικο κρεατάκι πάνω. Μπόλικο τώρα, εντάξει. Μπόλικο, μπόλικο. Μπόλικο, μπόλικο. Συνήθως, για παϊδάκι. Να δείξουμε ένα μπράβο. Έχουμε το πλάνο εδώ. Συνήθως οι χασάπιδες, εδώ έχει περίπου 2 δάχτυλα κρέας. Σου δίνουν αυτό που είναι μόνο το κόκαλο. Δεν σου δίνουν κρέας, αγάπη. Και έχει στην ουσία, όχι, παίρνει μόνο το ενδιάμεσο. Κόκαλο αυτό, σου δίνουν. Και αυτό πανόστιμο είναι. Ναι, πανόστιμο, αλλά εντάξει. Το θέμα είναι να πάμε. Λέμε κάτι να βροχάλει. Λοιπόν, μυστικό νούμερο 1. Εδώ πέρα υπάρχει μία μεμβράνη, την οποία. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, πρέπει να την αφαιρέσουμε. Πώς? Είναι λίγο δύσκολο. Αν θέλετε να το πείτε στο χασάπι σας να το κάνει, θα είναι καλύτερο. Αλλιώς, παίρνετε ένα μαχαίρι και ξύνετε λίγο το πρώτο κοκαλάκι. Δεν το έχω κάνει γιατί για να μην φάμε χρόνο. Ξύνουμε λίγο το κόκαλο έτσι ώστε να αρχίσει να βγάλει μια άκρη. Ναι. Όταν η μεμβράνη αυτή μπορέσουμε να τη βγάλουμε, την τραβάμε. Κοίτα, βάζουμε το χέρι, κοίτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν το χρειαζόμαστε. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμος και είναι κάτι το οποίο. Μα το φάμε, τι πειράζει. Ναι, ρε παιδί, μα εντάξει, αυτό. Είναι. Εντάξει, αψηθεί. Το tip του MasterChef, ρε παιδί, αυτό τι να κάνουμε είναι τώρα. Το tip για να είναι top. Ωραία. Οπότε το βγάζουμε. Πάει αυτό. Δεν το χρειαζόμαστε. Το πετάμε στα σκουπίδια. Έχουμε και λέμε τώρα. Θα κάνουμε το wrap. Το wrap είναι στην ουσία. Wrap σημαίνει στα αγγλικά τρίβο. Ένα τρίψιμο που θα μαρινάρουμε. Το χοιρινό. Έχουμε και λέμε ζάχαρη. Τη βάζω εδώ. Η ζάχαρη με τη μαρινάδα θα μαλακώσει το κρέας και θα μπορέσει μαζί με τα βαχαρικά που θα βάλω εδώ να μας δώσει την επιθυμητή υφή. Είναι εξαιρετικά μαλακό. Είπαμε μισό φλιτζάνι μαύρη ζάχαρη. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας καπνιστή πάπρικα, μία κουταλιά της σούπας γλυκιά πάπρικα, μία κουταλιά της σούπας σκόρδο, κρεμμύδι σε σκόνη, δύο κουταλάκια του γλυκού σκόρδο. Αυτό μπορείτε εσείς να το αλλάξετε. Δηλαδή? Μπορείτε να βάλετε άμα θέλετε περισσότερο σκόρδο, άμα δεν θέλετε λιγότερο σκόρδο, αν δεν θέλετε καθόλου κρεμμύδι, αλλά στην ουσία. Όχι, μην τα αλλάξετε, όχι, το δοκίμασα. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Σας το λέω, λοιπόν, μην τα αλλάξετε, είναι καταπληκτικό. Δύο κουταλάκια του γλυκού πιπέρι και, το αλάτι και θα βάλουμε και το αλάτι. Λοιπόν, αυτό τώρα τι κάνουμε εδώ. Κάνουμε ένα πρρρρρ, το ανακατεύουμε. Πώς κάνουμε ένα πρρρρρ. Άρα, κοιτάξτε, έχουμε τώρα. Θα μου φέρεις λίγο το ελαιόλαδο. Το βάλω εδώ για να μην. Αυτό θες ή αυτό το έτοιμο? Όχι, έχει αυτό. Το βάζουμε σε ένα ταψάκι. Το βάζουμε στο ταψάκι μας και μετά. Θα χρησιμοποιήσουμε το λάδι έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια κόλλα για να μπορέσει να κολλήσει. Σωστό. Επειδή εδώ δεν έχω βάλει πάρα πολύ αλάτι, θα αλατίσω και το κρέας εδώ τώρα πάνω. Δηλαδή, άμα πραγματικά δεν το αλατίσουμε. Εντάξει, το θέμα είναι, κοίταξε. Ένα φαγητό το οποίο μπορεί να είναι πολύ καλή ποιότητα, αν δεν βάλουμε το σωστό αλάτι, μπορεί να φαίνεται άνωστο. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις. Οπότε πρέπει να βάλουμε λίγο το αλατάκι. Όμως, φαντάζομαι. Οπότε ο Μάνος εδώ θα πάρει το μεσαίο αυτό το αλάτι εδώ. Μπράβο. Ρίξε για βάλε, για βάλε. Όχι, πρέπει να κάνεις έτσι. Περίμενε. Δεν το ξέρω. Εντάξει, τα καινούργια μηχανάκια. Και εγώ το μεταξύ, εντάξει, λες και είμαι εγώ μάγειρας. Αλλά ακόμα βλέπω να πέφτει πολύ αλάτι. Παθαίνω ένα πανικό. Έχουμε και λέμε. Παίρνω τώρα. Τώρα, κοίτα. Και το τρίβω πάνω. Αυτό θέλουμε το περιποίησε, του κάνεις ένα μασαζάκι, λίγο το φροντίζεις. Πρέπει λίγο να κολλήσει πολύ καλά. Από όλες τις πλευρές. Από εδώ και από την κάτω πλευρά. Ωραία. Οπότε, αν εσείς θέλετε, μπορείτε να το ρίξετε σε ένα ταψάκι όλο. Mm-hmm. Και να το γυρίσουμε. Αυτό που χρειάζεται είναι. Θα κολλήσει. Ό,τι χρειάζεται να πάρει από μόνο του θα κολλήσει. Οπότε, κοίταξε με. Βγάζω το βάζεις και έτσι, μάλιστα. Αυτό, είναι. Αυτό βέβαια έχει μια υπέροχη μυρωδιά, είδε πως καταλαβαίνετε. Φαντάζομαι είναι ότι φτάνει μέχρι και τα σπίτια σας αυτό εδώ που έχει κάνει ο Λάμπρος. Εγώ σας λέω πραγματικά αυτή είναι από τις καλύτερες συνταγές που έχω δώσει. Οπότε, τελειώσαμε με το ραμπ. Εντάξει, άμα μας μείνει και λίγο δεν πειράζει. Και συγγνώμη, η συνταγή. Τώρα καταρχήν μοιάζει με γλυκό. Μπράβο. Αλήθεια μοιάζει με γλυκό. Η συνταγή αυτή που σας έχω δώσει είναι για 2 κιλά. Αυτό δεν είναι 2 κιλά, αλλά αν ήταν 2 κιλά, δηλαδή άλλο μισό κομμάτι, αυτό θα ήταν ακριβώς. Οπότε μην νομίζετε ότι η συνταγή αυτή είναι. Λάθος. Τώρα, μυστικό. Ακούστε με τώρα τι θα κάνει. Μυστικό από το Λάμπρο. Αυτό είναι το μυστικό. Λοιπόν, στο εμπόριο υπάρχουν δύο μεμβράνες. Υπάρχει η μεμβράνη η κίτρινη και η μεμβράνη η γαλάζια. Η γαλάζια είναι μόνο για να καλύπτουμε τα πράγματα και να τα βάλουμε στο ψυγείο. Η κίτρινη όμως μπορεί να ψηθεί στο φούρνο. Έλα. Καταλαβες. Γαλάζια. Άρα, όχι, κοιτάξτε, ξέρει κίτρινη ναι. Όχι. Η κίτρινη ψήνεται στο φούρνο. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε τώρα. Α, θα το εννοείς την. Αυτό στην ουσία τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε. Το εννοείς. Έτσι θα ψηθεί αυτό. Περίμενε, θα δεις τώρα. Δεν έχουμε τελειώσει. Βάζω το πρώτο μέρος, το οποίο είναι η μεμβράνη, και μετά θα βάλω αλουμινόχαρτο. Στην ουσία θα κάνω ένα πακετάκι, το οποίο τι θα γίνει. Οπ. Έλα. Το σουσομάχαιρο πήραμε. Λοιπόν, αυτό που θα γίνει είναι το εξής. Όλα τα ζουμιά και τα υγρά θα σας δείξω τώρα με ένα κομμάτι που έχω φτιάξει, θα εγκλωβιστούν μέσα και θα βράσει στην ουσία μέσα σε ένα τύπου κενό αέρος. Το πλαστικό φυσικά δεν βράζει. Το έκανα έτσι. Πώς?
Δεν υπάρχει περίπτωση να βράσει το πλαστικό να το πούμε. Όχι, όχι, όχι. Αυτό, όχι, δεν βράζει γιατί είναι, είναι κατάλληλο για το φούρνο. Οπότε κοιτάξτε τώρα. Αυτό είναι το 50%. Γιατί μετά έρχεται το απόλυτο μυστικό, το οποίο είναι το βαλσάμικο ξύδι με ρόδι και η μαρμελάδα που θα το απογειώσει με τη φρουτώδη γεύση βερίκοκο και ροδιού. Είναι εξαιρετικό. Τώρα, τι κάνουμε, ακούστε με λίγο. Στο ψυγείο για μία μέρα. Έτσι. Το βάζουμε εδώ. Για μία μέρα στο ψυγείο. Για μία μέρα. Κάτσε, να μας καθυστερείς πολύ όμως. Το είναι καλό πώς, πράγμα πώς, αργεί να γίνει. Έκανα 5 λεπτά εδώ. Σε μία μέρα εκεί μέσα. Αυτό, κοίταξε να δεις, είναι ας πούμε εντάξει, από σήμερα μπορείτε, για αύριο. Θα εντυπωσιάσεις, ας πούμε, το... Το τόπι να το κάνετε μία μέρα. Αν θέλετε, να το κάνετε λιγότερο, μέχρι και από τις 4 ώρες είμαστε ok. Τώρα, έχω εδώ το πακετάκι έτσι όπως είναι. Το βάζω στο φούρνο και το ψήνω 3 ώρες στους 120 βαθμούς. Αυτό έχει είναι. Πάρει πακετάκι έτοιμο, το έχει αφήσει ένα βράδυ να έρθει να στρώσει και το παίρνει έτοιμο. Ο άνθρωπος έχει κάνει εδώ πέρα θαυμασίες, όχι... Πάμε τώρα. Αυτό είναι ψημένο με το που τελειώσουν 3 ώρες. Το βγάζετε από το φούρνο και το αφήνετε 10 με 15 λεπτά έτσι ώστε να πέσει λίγο θερμοκρασία. Και να μην αχνίσει όταν το ανοίξουμε. Αυτό τώρα είναι μαγεία. Βγάζουμε. Θα ανοίξω τώρα. Όπω μυρίζει από εδώ, εσύ. Κοιτάξτε τώρα. Κοιτάξτε τώρα, πραγματικά, κοιτάξτε πώς έχει εγκλωβιστεί το ζουμάκι μέσα εδώ. Άμα τα ανοίξω, δηλαδή τη μεμβράνη, κοιτάξτε. Κοίτα. Είναι ξεκάθαρο που θα τα ανοίξεις. Έχει μείνει όλο μέσα, κοίτα. Και αυτό στην ουσία έχει γίνει σαν βούτυρο. Δηλαδή, άμα τραβήξω το κόκκαλο, θα βγει. Ωραία. Είμαστε σε αυτό το σημείο. Είμαστε. Τι κάνουμε τώρα. Έλατε. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι το απόλυτο μυστικό. Το απόλυτο. Το απόλυτο. Λες τα μυστικά σου, ταψί. Μην τα λες όλα. Θα πάρω ένα ταψί. Όλα. Αυτή είναι η συμφωνία που έχει έρθει εδώ Μάνο. Θα τα λέει όλα. Θα βάλω 100 γραμμάρια μαρμελάδα βερίκοκο. Μπορείτε να βάλετε, εγώ το δοκίμασα και με σίκο. Που είναι εξαιρετικό. Και... Έχουμε και λέμε. Το σίκο θα είναι τέλειο. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και. Θες να σε βοηθήσω. Ναι, θα πάρεις ένα άλλο γιατί το λέρωσα. Λοιπόν, το παίρνω. Έχουμε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό με το εξαιρετικό βαλσάμικο ξύδι με ρόδι πάνω από την οξοπία ζαφρίμπουλς και την μαρμελάδα βερίκοκο. Έχουμε ένα συνδυασμό φρούτων που πραγματικά είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Τέλεια. Δηλαδή τώρα φτιάχνεις κάτι σαν γλυκόξινο, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε την οξύτητα. Αυτό το προϊόν είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Θα βάλω 100 γραμμάρια και 100 γραμμάρια. Είναι στην ουσία αναλογία 50-50. Εσείς θα το δείτε. Δεν είναι συνταγή. Θα πάρω εγώ. Το πάρε. Λοιπόν. Το φουέ. Το ανακατεύουμε. Κοιτάξτε εδώ. Στην ουσία κάνουμε μία παχύρευστη. Μύρισε. Το χοιρινό είναι εξαιρετικό με την οξύτητα που έχει. Ένα βαλσάμικο ξύδι. Και αυτό πραγματικά είναι εξαιρετικό. Έχουμε και λέμε. Βάζουμε σε ένα ταψάκι. Εσείς τώρα, για να μην χρειάζεται να πλένετε, γιατί αυτό επειδή έχει ζάχαρη, ξέρετε, πολλές φορές στα ταψιά, όταν πέφτουν κάτω γίνεται μαύρο και μετά πρέπει να ξύνουμε 50 ώρες. Μπορείτε να βάλετε λίγο νερό. Ρυθμίζουμε το φούρνο μας στο γκριλ, στην τέρμα φωτιά, δηλαδή όσο πάει, και πασπαλίζουμε. Βάζαμε σιμόχαρτο από κάτω, όχι. Ναι, εντάξει, και ναι. Και με χαρτί είναι κόμπλε, με αλουμινόχαρτο. Λοιπόν, πασαλίβουμε πάρα πολύ καλά. Άρα, εδώ τι έχουμε, έχουμε τα σάκχαρα από τη μαρμελάδα, έχουμε την οξύτητα με το εξαιρετικό άρωμα ροδιού από το βαλσάμικο ξύδι με ρόδι παν. Και τι κάνουμε τώρα, το βάζουμε στο φούρνο. Όταν το βάλουμε στο φούρνο, είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί, επειδή έχουμε βάλει το γκριλ τέρμα, είναι πάρα πολύ εύκολο να μας καεί. Να μας καεί και να καραμελώσει, δηλαδή και να πικρίσει. Είναι αυτό εδώ το χρώμα. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, να φτάσει σε ένα καραμελέ χρώμα, αλλά να μην περάσει στο μαύρο. Μάλιστα. Γιατί μετά θα πικρίσει και θα είναι μια ανεπιθύμητη γεύση. Οπότε αυτό το στάδιο θα σας πάρει περίπου 20 λεπτά. Γιατί με το που μπει μέσα στο φούρνο θα αρχίσει να καραμελώνει. Okay. Το γυρνάμε από την άλλη. Το έχουμε πάλι και από την άλλη. Το βάζουμε και από την άλλη. Αυτό θέλει περίπου 3. Με 4 γυρίσματα. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Το έχουμε βάλει τώρα από τη μία πλευρά, το βάζουμε. Όταν θα το γυρίσουμε, θα το ξαναβάλουμε αυτό εδώ, ή θα το βάλουμε εξ αρχής. Μία και καλή ρε. Σάλτσα που έχεις κάνει. Δεν το βγάζουμε από το φούρνο και ξαναβάζουμε. Το βγάζουμε και το ξαναβάζουμε. Α, αυτό λέω. Ναι, όπως είναι εδώ, ξεκινάμε τώρα. Το βασαλίβουμε, το βάζουμε μέσα στο γκριλ. Παίρνει χρώμα. Το τραβάμε, το ξαναβάζουμε. Το ξαναβάζουμε μέσα. Το ξαναβγάζουμε, το ξαναβάζουμε. Αυτό πραγματικά μην αγχώνεστε ότι θα σας πάρει πολύ χρόνο. 20 λεπτά είπες. Τέλειο.
Ωραία. Μπράβο. Τι άλλο να πω, ότι εκτός... Ότι είστε θαύμα. Εντάξει. Εκτός από αυτή τη χρήση που μπορείτε να κάνετε με το βαλσάμι οξύδι με ροδιπάν, είναι εξαιρετικό και για μαρινάδες κρεάτων, εκτός από αυτό που σας έδειξα εγώ, για σαλάτες και για πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Λαμπρό, μπράβο, πάρα πολύ πραγματικά ήταν. Εγώ τώρα θα φάω, δεν ξέρω για σας. Και εμείς θα φάμε. Να σου πω γιατί. Περίμενα. Ο Μάνος δεν ήθελε να λερώσει τα μουσια, μάλλον. Ποια μουσια, τα έχω λερωμένα, ναι. Μπορείς να φας, γιατί εγώ έχω να πω ότι εσείς τηλεφωνείτε στο 901-901-4444. Στείλετε το μήνυμά σας στο 54888. Για αυτό το καταπληκτικό δώρο από τη Remington θα πάει σε δύο σπίτια. Είναι και για άντρες και για γυναίκες. Βλέπετε σε σουάρτα, αυτά, αισιωτικές, για μπούκλες, τα πάντα. Και βέβαια μια μηχανή που θα σας βοηθήσει εσάς, τους κυρίους, να τριμάρετε τα γένια σας, οτιδήποτε πάση περιπτώσει να κάνετε. Ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Θα πάει σε δύο τυχερές οικογένειες με τον τρόπο που βλέπετε. Καλή επιτυχία σε όλους. Στο τέλος της εκπομπής θα δώσουμε τα ονόματα των δύο τυχερών. Και βέβαια εμείς τώρα θα βγούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά όμως θα έχουμε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που σας έχουμε πει. Δηλαδή, όταν βλέπουμε αυτά που γράφουν τα παιδιά μας, τι μπορούμε να καταλάβουμε για αυτά και την ψυχολογία τους. Όλα αυτά θα τα απαντήσουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ, στη φωλιά των Κουκ. Σας περιμένουμε. Είσαι τώρα στα δρανία μας εδώ, κανονικά, μαζί και με το Μάνο, γιατί έχουμε και οι δύο από δύο παιδάκια και αυτό το θέμα νομίζω ότι αφορά όλους τους πάντες. Κοντά μας έχουμε την παιδοψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, Μαριλίζα Χιώτη. Μαριλίζα μου, καλώς όρισες στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Που είσαι μαζί μας. Γιατί αυτό το θέμα είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εμάς τους γονείς. Τι μπορούμε να δούμε, τι βασικά αποκαλύπτει η ίδια η γραφή των παιδιών μας. Ο τρόπος που γράφουν ή και ζωγραφίζουν παράλληλα. Mm-hmm. Θα ήθελα να μας πεις κάποια πρώτα πράγματα και μετά να μας δείξεις και απτά παραδείγματα για να ξέρουμε τι μπορούμε να δούμε. Λοιπόν, πολλές φορές τα γραπτά των παιδιών μας μιλάνε. Κάτι θέλουν να μας πούν. Αν λοιπόν μπορέσουμε να μάθουμε να αποκωδικοποιούμε τα μηνύματα που μας στέλνουν, τότε μπορούμε να δούμε ένα μέρος του κόσμου τους, των συναισθημάτων τους, των φόβων τους, ακόμα και της ανάπτυξης. Αυτό για να μπορέσουμε μετά να τα βοηθήσουμε, έτσι. Σαφώς. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να δούμε όταν αξιολογούμε ένα γραπτό. Αυτά είναι η πίεση που ασκείται στο μολύβι, το μέγεθος των γραμμάτων και η γραμμή, αν είναι στρωτή ή όχι. Αλλά μια και είπαμε να μιλήσουμε με απτά παραδείγματα. Ακριβώς. Πάμε να δούμε, πάμε λοιπόν, να δούμε παράδειγμα. Για παράδειγμα, ένα γραπτό σαν αυτό που έχει πολύ μικρά και αχνά γράμματα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Να, το βλέπουμε εδώ και στην οθόνη μας. Ενδεχομένως να καθρεφτίζει ένα ντροπαλό και εσωστρεφές παιδί με ιδιαίτερες ευαισθησίες και αναστολές. Ένα τέτοιο παιδί προτιμάει να μην φαίνεται, προτιμά να μην είναι στο επίκεντρο της προσοχής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα παιδί με χαμηλή αυτοεικόνα. Πολλές φορές τα παιδιά τα οποία δεν πιστεύουν στον εαυτό τους τείνουν να αντιγράφουν και τα γράμματα άλλων παιδιών. Για παράδειγμα, βλέπουν πώς κάνεις εσύ το λάμδα, να το κάνω κι εγώ. Ακριβώς για το λόγο το ότι δεν πιστεύουν στον εαυτό τους. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά. Ναι. Πάμε τώρα. Δεν πρέπει να κάνει ο νέας γι' αυτό, είναι άλλο κεφάλαιο, έτσι. Άλλο. Άλλη φορά. Αρχικά πρέπει να δεις τι συμβαίνει και μετά θα συμβουλευτείς τον ειδικό, φυσικά. Αν κάνει μεγάλα γράμματα τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, αντιθέτως, ένα πιο ζωντανό γραπτό, σαν αυτό που σας έχω φέρει. Το βλέπετε. Με μεγάλα και έντονα γράμματα, φανερώνει μια εξωστρεφή προσωπικότητα, ένα δυνατό και δυναμικό παιδί, έτσι δραστήριο, που είναι σίγουρο για τον εαυτό του και ίσως σίγουρο και για τη σωματική του υπεροχή. Μάλιστα. Ένα τέτοιο παιδί, αν το περιορίσεις, αν δεν του δώσεις διεξόδους να διοχετεύει. Αυτό για τα μεγάλα γράμματα που βλέπουμε, έτσι εκεί που λέει από κάτω εμφάνιση, που βλέπουμε από κάτω, μάλιστα. Αυτό. Αν δεν του δώσεις διεξόδους να διοχετεύσει την ενέργειά του με άθληση, με παιχνίδι, με συχνά διαλύματα, μπορεί να βγάλει την ενέργειά του με πιο δυσλειτουργικούς τρόπους. Για παράδειγμα, με επιθετικότητα. Αυτό το γραπτό, όπως το βλέπετε, φωνάζει, είμαι εδώ, προσέξτε με. Πρόκειται για ένα παιδί το οποίο έχει έντονη ψυχοκινητική ενέργεια. Μάλιστα. Και πρέπει να την εκτονώσει. Όταν τα γράμματα είναι λίγο τρεμουλιαστά. Ναι, έχουμε φέρει νομίζω ένα τέτοιο.
Έτσι δεν είναι. Ναι, θα το δούμε και στην οθόνη μας τώρα. Ναι. Να το. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που σας είπα πιο πριν, η γραμμή. Εδώ βλέπουμε ένα κλασικό παράδειγμα τρεμουλιαστής και αβέβαιης γραμμής. Το παιδί δεν είναι σίγουρο για τον εαυτό του και αυτό φαίνεται στο γραπτό. Δείχνει μια αναποφασιστικότητα, ένα φόβο ότι μπορεί να κάνει λάθος και μάλιστα να αποδοκιμαστεί και γι' αυτό. Έτσι. Ενδεχομένως να υπάρχει και κάποια μαθησιακή δυσκολία. Βλέπετε το γραπτό έχει αρκετά ορθογραφικά. Ναι, βέβαια. Το χωριό πάνω και τα λοιπά. Ναι. Μάλιστα. Είναι ένα αβέβαιο γραπτό. Σε αντίθεση με μια πιο ίσια και έτσι σίγουρη γραμμή. Mm-hmm. Τρέμει λίγο το χεράκι του. Για πάμε στα επόμενα. Ναι, αυτά πάνω κάτω με τα θέματα έτσι ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρα. Τώρα μπορούμε, θέλετε να πούμε λίγο για τι μαθησιακό μπορεί να δούμε ή τι συναισθηματικό. Βεβαίως. Λοιπόν. Εσύ προετοιμάσει για να μπορέσουμε να δούμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται. Για παράδειγμα, αυτό εδώ πέρα το γραπτό. Αυτό εδώ το γραπτό. Ναι, ναι, λοιπόν. Όταν βλέπουμε ένα γραπτό, το οποίο στην αρχή αρχίζει έτσι, είναι σχετικά καλογραμμένο. Και όσο προχωράνε οι γραμμές, βλέπετε ότι αποδιοργανώνεται, μπορεί να δηλώνει μια δυσκολία του παιδιού να κρατήσει την προσοχή του σε κάτι για αρκετή ώρα. Αυτά τα παιδιά έχουν την τάση να αφαιρούνται και ίσως χρειάζονται περισσότερα διαλύματα για να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα. Μάλιστα. Ένα τέτοιο γραπτό θα μπορούσε να μαρτυρά και την ύπαρξη δέπη ενδεχομένως. Η δέπη δεν είναι κάτι σπάνιο. Το 15... Διάσπαση προσοχής και υπερκινητικό σύνδρομο. Δεν είναι κάτι σπάνιο. Το 15% των παιδιών το έχει. Αυτό συγκεκριμένο είναι ένα γραπτό που σας έχω φέρει ενός παιδιού με δέπη. Βλέπετε, άρχισε σχετικά καλά. Και το μόνο σίγουρο ήταν ότι αυτό το παιδί χρειαζόταν διάλειμμα. Ή χρειαζόταν να έχει εκτονώσει την ενέργειά του πριν κάτσει και να γράψει. Μάλιστα. Έτσι. Πολύ, πολύ σημαντικό. Ναι. Αν θα μπορούσα να σε ρωτήσω το εξής, κάτι που θα με ενδιαφέρει είναι, υπάρχει κάποιο γραπτό το οποίο βλέποντάς το να καταλάβουμε εμείς οι γονείς ότι πούμε, το παιδάκι μας έχει άγχος για οτιδήποτε. Ναι, ένα έντονο γραπτό. Για να δω αν έχω φέρει. Πούμε αυτό θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο. Λοιπόν, ναι, ας πούμε αυτό το γραπτό. Ναι, δείχνει μια ένταση καταρχήν. Σαφώς και όταν υπάρχει άγχος ή κάποια άλλη στρεσογόνος αιτία, όπως το bullying, ένα διαζύγιο, αν το παιδί, ας πούμε, αντιμετωπίζει κακοποίηση, σαφώς και αυτό θα φανεί στο γραπτό. Βέβαια, σε τέτοιες σοβαρές καταστάσεις, η αποδιοργάνωση έρχεται πρώτα στο γνωστικό κομμάτι. Δηλαδή, μπορεί να δούμε τις επιδόσεις του παιδιού να πέφτουν. Αν όμως ένα παιδί έχει συνεχώς ένα αποδιοργανωμένο γραπτό, και η αλλαγή δεν είναι ούτε ξαφνική, ούτε παροδική και επιμένει, τότε πιθανό να μιλάμε για κάτι άλλο. Πιθανό να μιλάμε για κάποια μαθησιακή δυσκολία, όπως για παράδειγμα η δυσγραφία. Νομίζω δυσγραφία έχω... λέγοντας. Η δυσγραφία. Η δυσγραφία δεν είναι δυσλεξία, είναι δυσγραφία. Είναι μια διαταραχή η οποία επηρεάζει τη γραφή. Δηλαδή, ο γραφικός χαρακτήρας του παιδιού είναι δυσανάγνωστος και έχει πάρα πολλά λάθη. Οι λέξεις μπορεί να είναι κολλημένες, να υπάρχουν αντιστροφές γραμμάτων, μικρά και κεφαλαία, να υπάρχει σύγχυση. Και έστω ότι τα βλέπουμε αυτά τώρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς που αναγνωρίζουμε κάτι από όλα αυτά που μας είπε στα γραπτά των παιδιών μας. Άμα πρόκειται για μαθησιακή δυσκολία, σαφώς θα πρέπει να πάμε να κάνουμε μια αξιολόγηση σε έναν ειδικό. Έτσι. Τώρα. Τα πρώτα που είπαμε είναι πιο πολύ πράγματα ιδιοσυγκρασίας. Ας πούμε, ένα ντροπαλό παιδί, ίσως πρέπει να του δώσουμε πιο πολλές ευκαιρίες. Να ανεβάσουμε την αυτοπεποίθηση, ναι, έτσι. Να δοκιμάσει, να πάρει πρωτοβουλίες, χωρίς βέβαια να το πιέσουμε και πάρα πολύ και να τον μπλοκάρουμε. Στα όρια του, να το βοηθήσουμε. Ή όπως είπαμε, στα εξωστρεφή παιδιά, να τους δώσουμε δυνατότητες να εκτονωθούν, να βγάλουν την ψυχική τους ενέργεια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριλίδα. Νομίζω μας έδωσε μια πολύ καλή γενική πρώτη ιδέα, γιατί είναι για όλους μας πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εγώ που πηγαίνει εμένα η κόρη μου τώρα και τώρα αρχίζει να γράφει και βλέπω διαφορές, γιατί τώρα το προσπαθεί, ας πούμε, να το κάνει αυτό το πράγμα, με απασχολεί πάρα πολύ και το προσέχω. Αλλά άμα δεν ξέρεις,
Το αφήνει απαρατήρητο, το παίρνει απαρατήρητο. Ναι. Και βέβαια η δική είναι το καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Και τώρα πηγαίνουμε σε κάτι άλλο το οποίο έχει επίσης πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από άλλη μεριά όμως. Δείτε εδώ για τα παιδάκια μας τι ωραία πράγματα θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και εμείς έτσι τα κάνουμε στο σπίτι. Γιατί όταν έχεις τα κατάλληλα υλικά, πραγματικά μπορείς να κάνεις θαύματα. Και εδώ βλέπετε ένα παιδικό πάρτι. Αλλά δεν είναι μόνο παιδικό αυτό το πάρτι. Είναι πάρτι για όλους. Και φυσικά γίνεται με τα Crispies Παπαδοπούλου. Έχουν μοναδική γεύση και υφή. Εσείς που τα έχετε δοκιμάσει το ξέρετε. Εσείς που δεν τα έχετε πρέπει οπωσδήποτε, γιατί πραγματικά είναι και αφράτα, είναι και τραγανά. Είναι πάρα πολύ υγιεινά και μου αρέσει πάρα πολύ, δείτε το εδώ, είναι καταπληκτικό γιατί έχει αυτό το υπέροχο σχήμα, αλλά είναι και κυματιστό, οπότε οτιδήποτε χρησιμοποιήσετε από πάνω δεν πέφτει και είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσατε για ένα παιδικό ή το δικό σας πάρτι ή γενικά και για σνακς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εγώ ας πούμε αυτά τα χρησιμοποιώ πάντα. Όταν θέλω να φάω το γιαουρτάκι μου ή όταν θέλω να φάω τη σουπίτσα μου ή όταν θέλω να φάω σκέτο ένα Crispy Παπαδοπούλου, γιατί τα τρώω και έτσι. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και 4 διαφορετικές γεύσεις. Είναι στα Crispy Παπαδοπούλου μπορείτε να βρείτε την γεύση σίτου, μπορείτε να βρείτε την γεύση σουσάμι, την ολικής άλυσης και ολικής άλυσης χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Μπορούμε δηλαδή ούτως ή άλλως έχοντας τις 4 αυτές γεύσεις να έχουμε την ευκαιρία και να τρεφόμαστε υγιεινά και να έχουμε κάτι πάρα πολύ νόστιμο που μας συντροφεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και όταν λέω καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σας εξήγησα, από το πρωί μέχρι το βράδυ ακόμα και σε επίσημα γεύματά μας, φανταστείτε να έρθουν, ξέρω εγώ, ξαφνικά στο σπίτι σας και λέτε δεν έχω τίποτα. Έχετε! Έχετε τα Crispy Παπαδοπούλου, τα οποία πηγαίνετε γρήγορα στην κουζίνα. Βάζετε οτιδήποτε θέλετε επάνω και κάνετε τέτοιες λιχουδιές και νοστιμιές με οποιαδήποτε γεύση αρέσει σε εσάς ή αρέσει και στους καλεσμένους σας. Και επειδή είμαστε τέτοια εκπομπή και επειδή μας αρέσει να μοιραζόμαστε τα ωραία πράγματα μαζί σας, να ξέρετε ότι αν τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-01-686-78 ή 679, οι 3 πρώτοι πρόκειται να κερδίσετε αυτό, ναι, αυτή την καταπληκτική τσάντα με προϊόντα της εταιρείας Παπαδοπούλου. Όλα τα βλέπετε, θα έρθουν 3 τσάντες με αυτά τα υπέροχα προϊόντα στο σπίτι σας, σε 3 τυχερούς που τηλεφωνείτε τώρα στα τηλέφωνα της εκπομπής. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσατε να κάνετε για τον εαυτό σας. Αφράτα, νόστιμα, τραγανά, υγιεινά, ό,τι καλύτερο. Και πιστεύω ότι σε λίγο που θα έρθει και ο μελέτης Ηλίας εδώ για να τα πούμε, θα τον τρατάρω και κάτι από αυτά. Προς το παρόν να φάω λίγο κάτι εγώ. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω από αυτά πραγματικά. Εσείς κερδίζετε τα δώρα σας, εμείς βγαίνουμε σε break και αμέσως μετά τα λέμε με το μελέτη. Σας περιμένουμε εδώ, στη φωλιά των κούκκου. Μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Μόνο 10 λεπτά. Για να πάρετε τηλέφωνο στο 901-901-4444 ή να στείλετε το μήνυμά σας στο 54888 γράφοντας ΚΚ, αφήνοντας ένα κενό και μετά το ονοματεπώνυμό σας για να πάρετε αυτά. 2 τυχεροί βεβαίως και τα 4 προϊόντα περιποίησης μαλλιών από την Remington. Κατά το τέλος εκπομπής μας, προς το τέλος εκπομπής μας μάλλον, θα σας ειδοποιήσουμε εμείς για το ποιοι είναι αυτοί οι 2 τυχεροί. Θα δείτε και το όνομά σας στο κάτω μέρος οθόνης και θα σας το πω και εγώ. Και τώρα, Μάνο, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε. Εγώ τον συναντώ πρώτη φορά από κοντά αυτόν τον πάρα πολύ ταλαντούχο άνθρωπο και νομίζω ότι μαζί του, επειδή έχει κάνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πορεία μέχρι τώρα και έχει και μια οικογένεια και είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δημοφιλής και πάρα πολύ αγαπητός, νομίζω πως θέλουμε όλοι να τον γνωρίσουμε πολύ πολύ καλύτερα. Συμφωνείς? Βεβαίως. Κοντά μας κυρίες και κύριοι, ο Μελέτης Ηλίας. Τι έγινε,
Καλώς σας βρήκα. Καλώς όρισες, Μελέτη. Τι κάνετε. Αυτό το όνομα, βέβαια. Ποιος είναι. Μελέτη. Ποιος είναι ο Ηλίας. Φαντάζομαι ότι θα σε τυρανάει μια ζωή. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάτι κακό γραφτεί για μένα από κριτικές, θεατρικές κτλ., θεωρώ ότι ο Ηλίας ο Μελέτης είναι άλλο πρόσωπο από το Μελέτη Ηλία. Πολύ ωραίο αυτό. Περνάω όλες τις κακές κριτικές. Πολύ ωραίο αυτό. Είσαι ένας άνθρωπος με χιούμορ, φαίνεται κατευθείαν αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει τη ζωή έτσι αισιόδοξα. Έτσι αισθάνομαι από την άβρα που βλέπω τώρα. Ναι, όχι. Ισχύει. Γενικά είμαι από φύση πολύ αισιόδοξο. Σε σημείο δηλαδή που η γυναίκα μου με θεωρεί ότι είμαι και λίγο στον κόσμο μου. Α. Αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Όταν λες τον κόσμο σου, ας πούμε, τι βλέπει η γυναίκα σου, με την οποία είστε και πάρα πολλά χρόνια μαζί, είμαστε 13 χρόνια δεν είστε μαζί. Ναι. Όχι, απλά θεωρώ ότι πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά. Συγγνώμη, είστε μαζί από μικρά παιδιά. Είμαστε μαζί από 25 χρονών. Ναι. 25 χρονών. Ναι. Καταπληκτικό αυτό να βρίσκεις τον άνθρωπο της ζωής σου έτσι πάρα πολύ μικρό. Ναι. Αυτό σε έχει απασχολήσει ποτέ? Πω από 25 χρονών, ας πούμε, εγώ τώρα έχω βρει τη γυναίκα μου, θα μεγαλώσω με μια γυναίκα στη ζωή μου, ή δεν το σκέφτεται κάποιος αυτό όταν του συμβαίνει πάρα πολύ μικρός? Πώς είναι αυτό? Έρχονται στη ζωή έτσι τα πράγματα που δεν το πολύ σκέφτεσαι. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, είπαμε στον πρώτο μήνα να συζήσουμε, να το δοκιμάσουμε. Καταπληκτικό. Και να κερδίσουμε έτσι λίγο χρόνο για να δούμε αν ταιριάζουμε ή αν δεν ταιριάζουμε. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπήρχε η δυνατότητα να βρούμε ένα σπίτι και να μείνουμε μαζί, όταν λοιπόν μείναμε μαζί, διαπιστώσαμε ότι ταιριάζουμε και αυτό το πράγμα σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, φτάσαμε τα σχεδόν 15 χρόνια. Μην ρωτήσω αν την ενοχλεί, συγγνώμη, την ενοχλεί η δουλειά που κάνεις. Κοίταξε. Τι δουλειά κάνει? Όχι, εκείνη δεν έχει σχέση με. Α, με καλλιτεχνικά. Ναι, βοηθώ στον θεάτρο. Α, μάλιστα. Χειρουργικά περιστατικά κτλ. Δεν την ενοχλεί, το έχει συνηθίσει πια. Το έχει βιώσει και από μέσα. Οπότε ξέρει και τις δυσκολίες και τις ευκολίες του επαγγέλματος. Ξέρει ότι εγώ μπορεί να δουλεύω μια περίοδο πάρα πολύ, αλλά μπορεί και μια περίοδο να είμαι τελείως στο σπίτι. Ναι, και να κάθομαι να περιμένω. Αυτό είναι το καλό και το κακό του επαγγέλματος αυτού. Οπότε εντάξει, τις βλέπει τις δυσκολίες, τις βιώνει. Πέρα από αυτό, συγγνώμη, και πάλι πέρα από αυτό, σου μιλάω και πάνω στη δουλειά που έχεις να κάνεις, που θα συναναστραφείς με γυναίκες και θα έχεις μάλιστα και σκηνές. Εκεί το πας. Εκεί το πάω τώρα. Περισσότερες γυναίκες, αυτό είναι το πρόβλημα. Ένα πράγμα θα σου πω. Όταν ήταν έγκυος στο πρώτο μας παιδί, στην Κοραλένια, το 2010, εγώ έκανα μια παράσταση, την Κάρμεν, όπου έκανα τον Δον Χωσέ και την Κάρμεν την έκανε η Μαρία Ναυπλιώτου. Μια ομολογουμένως εντυπωσιακότατη γυναίκα. Όταν ήρθε λοιπόν να δει την πρεμιέρα, διαπίστωσε ότι οι σκηνές που κάναμε είχαν όχι μόνο ένα απλό φιλί, ήταν σκηνές πάθους πολύ, δηλαδή έντονα, για έτσι. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σχέση με το χώρο, λιγάκι σου λέει αυτοί εδώ πέρα οι δύο έχουν χημεία. Όταν ήρθε στα καμαρίνια λοιπόν και της είπε. Δεν της μίλησε ποτέ της Μαρία Ζαφιώτου. Όχι, ναι, αλλά το θέμα είναι ότι της μίλησε η Μαρία. Πήγε η Μαρία και της μίλησε και της είπε ότι κοίταξε να δεις με το Μελέτη, έχουμε δέσει πάρα πολύ ως επαγγελματίες, είναι καταπληκτικός στη δουλειά του και πολύ κύριος και πολύ επαγγελματίας αυτό που κάνει. Μην έχεις κανένα άγχος, γιατί καταλαβαίνω ότι η εικόνα που βλέπεις είναι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά γίνεται στην πραγματικότητα. Εντυπωσιακό που πήγε να φτιώτει και το Μελέτη. Ναι, όταν τη βλέπει την άλλη με την κοιλιά τούρλα. Σου λέει κάτσε τώρα να την ηρεμήσουμε λίγο. Τη γυναίκα δεν βγαίνει πριν την ώρα τη. Προφανώς και η γυναίκα σου μπήκε με κάποιο ύφος μέσα τύπου. Όχι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι η γυναίκα μου είναι πολύ έτσι σε αυτά. Περιμένει να ακούσει πρώτα και μετά να αντιδράσει. Ξέρεις, ναι. Και για όνομα του Θεού, έτσι. Τη δουλειά κάνει. Ναι. Για όνομα του Θεού. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πάντα για έναν άνθρωπο που ειδικά δεν είναι μέσα στον χώρο είναι ένα σοκ. Ακριβώς. Τώρα να βλέπει τον άντρα σου σε αυτή την κατάσταση, έτσι δεν είναι. Έτσι. Όταν είπε προηγουμένως, για να μην αφήνουμε πράγματα τα οποία δεν ολοκληρώνουμε, γιατί δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Όταν λες είσαι στον κόσμο σου. Ναι. Τι κάνει και είσαι στον κόσμο σου. Τι κάνω και είμαι στον κόσμο μου, μπορεί ας πούμε εγώ για να αποφορτιστώ από μια δύσκολη μέρα που μπορεί να έχω γύρισμα, παράσταση, ενδιάμεσα χίλια δυο άλλα πράγματα, να κάθομαι στον καναπέ και να κοιτάζω το ταβάνι ας πούμε για μια ώρα. Να το έχω ανάγκη αυτό. Ναι. Βέβαια όταν δεν είσαι μόνος σου σε αυτή τη ζωή και είσαι σε ένα σπίτι όπου υπάρχουν δύο παιδάκια που τρέχουν γύρω γύρω και μια γυναίκα που προσπαθεί. Πώς γίνεται αυτό να κοιτάζω το ταβάνι μια ώρα? Δεν νομίζω. Ναι, πρακτικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρακτικά δεν γίνεται. Και σιγά σιγά έχω αρχίσει και το συνειδητοποιώ και εγώ ότι θα παίρνω το χρόνο μου μέχρι εκεί που μπορώ. Μέχρι εκεί που με παίρνει, μέχρι εκεί που δεν θα ενοχλώ πια τους γύρω μου ότι είναι μια ενοχλητική παρουσία κάπου χωρίς να κάνει τίποτα κτλ. Αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά και εγώ
με τα χρόνια και όντας σε μια οικογένεια, που είναι δική μου επιλογή το να έχω μια τέτοια οικογένεια, πρέπει να δραστηριοποιηθώ κι εγώ λίγο περισσότερο. Διαφορετικά. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αυτά είναι αντιθέσεις μεταξύ ανθρώπων που, αν είναι αποφασισμένοι και πολύ αγαπημένοι, αμβλύνονται. Και ο καθένας, ξέρεις, προσαρμόζεται. Τώρα που είπα προσαρμόζεται, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που μας έχει κάνει σε όλους πολύ μεγάλη εντύπωση. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία και μάλιστα σε αυτό που λέμε πολύ σοβαρό, ποιοτικό θέατρο. Δηλαδή, όταν ακούς, ας πούμε, ονόματα που όλοι ενδεχομένως να ήθελα να δουλέψω μαζί τους, όπως ο Τερζόπουλος ή ο Λιβαθινός ή η Αντζέλα Μπρούσκου ή όλοι, τέλος πάντων, ή ο Φέρης Βογιατζής, όλους αυτούς τους ανθρώπους, ή Επίδαυρος, όλα αυτά τα πράγματα. Λες, πω, αυτός καταρχήν τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά και έχει γερές αντοχές. Μετά, εμείς οι υπόλοιποι σε γνωρίσαμε πολύ καλύτερα μέσα από μια σειρά, έτσι, από το σόι ουσιαστικά του Α, η οποία είναι μια πολύ mainstream σειρά. Καλά, βέβαια, στην τηλεόραση δεν μπορείς να κάνεις τηλεόραση Τερζόπουλος, τηλεόραση κάνεις. Ακριβώς. Αλλά θέλω να σου πω, είναι μια sitcom σειρά η οποία είναι για, για όλους εμάς, τον πολύ λαό που θέλει να δει τηλεόραση. Ναι, ναι. Αυτή η μετάβαση, όπως και οι υπόλοιπες επιλογές σου, ξέρω εγώ, τον Μπάτσελο κτλ., έχει έρθει σε κόντρα με τον εαυτό σου, είναι κάτι το οποίο λες, όχι, είναι αυτό η δουλειά μου. Δεν με ενδιαφέρει αν έχω κάνει τα άλλα πιο πριν, θα τα ξανακάνω και μετά. Πώς το βλέπεις αυτό? Θεωρώ. Καταρχάς, εγώ δεν επέλεξα να πάω προς μία κατεύθυνση και να απορρίψω μία άλλη. Με επέλεξαν. Δηλαδή, θεωρώ ότι όταν τελείωσα τη σχολή, ήρθε ήδη τις πτυχιακές μας ο Λευτέρης ο Βογιατζής, με διάλεξε για μία παράσταση, μετά με είδε ο Τερζόπουλος. Τέλος πάντων, πήγα προς τα εκεί, γιατί αναγκαστικά. Λες λίγο απλά αυτά τα πράγματα. Άμα σε επιλέγει ο Βογιατζής και μετά σε επιλέγει και ο Τερζόπουλος, κάτι είσαι πολύ συγκεκριμένο. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν ήρθε να με επιλέξει, ξέρω εγώ, από το casting μια σειρά για να παίξω. Πολύ εύκολα θα πήγαινα και προς αυτή την κατεύθυνση. Απλά έτυχε να πάω προς την άλλη. Θεωρώ πάντως μέσα μου ότι αν κάνεις αυτό που κάνεις με αγάπη και με σεβασμό και με επαγγελματισμό όσο μπορείς, αν είσαι καλός στη διαδικασία της δουλειάς, όχι τόσο στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, το αποτέλεσμα είναι κάτι που έρχεται μέσα από μια σωστή διαδικασία. Θεωρώ ότι ό,τι και να κάνεις, μια ποιότητα θα την έχει. 100%. Αλλά η ερώτηση είναι η εξής. Ναι. Καμιά φορά, ειδικά όταν μιλάμε για τόσο πολύ μεγάλα ονόματα, οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να έχουν σχέση με πολύ εμπορικά. Με πολύ εμπορικά πράγματα. Ναι. Εσύ αναρωτήθηκες μήπως αυτή σου η επιλογή είναι τροχοπέδι μετά στα παλιότερα και πολύ ποιοτικά πράγματα που έκανες? Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Προχτές, στην παράσταση της Κυριακής, ήρθε ο Τερζόπουλος και την είδε. Τη ζωή του Καζαντζίδη, έτσι. Ακριβώς. Θα μιλήσουμε για την παράσταση. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: θέλω να έρθω να σε δω, σε αυτό που κάνεις. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Όταν ήρθε λοιπόν στο καμαρίνι και μιλήσαμε, διαπίστωσα ότι αυτά όλα είναι λίγο μέσα στο μυαλό μας. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είδε μια παράσταση. Γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζω ότι έχουν παροπίδες και δεν μπορούν να σκεφτούν λίγο πιο ανοιχτά. Ενώ αυτό το παράδειγμα είναι πολύ σημαντικό. Ήρθε λοιπόν, είδε την παράσταση και μου μίλησε με τέτοια λόγια που πραγματικά ό,τι ενδιασμό μπορεί να είχα μέσα στο κεφάλι μου σε σχέση με αυτό που έκανα πριν και σε σχέση με αυτό που κάνω τώρα, διαλύθηκε. Άρα υπήρχε κάποιος ενδιασμός μέσα σου? Όχι, ξέρεις τι, υπήρχε απλά το ότι κάνω κάτι άλλο από αυτό που έκανα. Δεν ήταν αν είναι καλύτερο ή χειρότερο, είναι κάτι διαφορετικό. Διαφορετικό πράγματι και μάλιστα πάρα πολύ ποιοτικό. Γιατί όταν μιλάμε για παραστάσεις τέτοιου είδους που στείνει η Μιμή Ντενίση, έτσι. Ναι. Αυτό ήταν που εκτίμησα. Το ξέρω και πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί το έχω ζήσει. Μπράβο. Τον υπέρτατο επαγγελματισμό αυτής της γυναίκας. Μιλάμε για και τον τρόπο με τον προσωποποίηση οποίο της οργάνωσης. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, φοβερό. Και όχι μόνο. Δηλαδή, κάθε λεπτομέρεια είναι τόσο πάρα πολύ καλά δουλεμένη, έτσι, που νομίζω ότι όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, ξέρεις σίγουρα ότι πρόκειται για μια επιτυχία και ότι αισθάνεσαι ασφαλής. Αισθάνεσαι ασφαλής πολύ καιρό πριν να ξεκινήσει η πρεμιέρα. Ακριβώς. Που όταν ξεκινάει μια παράσταση, πάντα υπάρχει ένα άγχος να καταφέρεις να κάνεις αυτά που έκανες στις πρόβες και καμιά φορά, επειδή φτάνεις προς το τέλος των προβών για να έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα, πάντα έχεις ένα περισσότερο άγχος όταν πλησιάζει. Μιλάμε για την παράσταση «Ζωή μου όλη» στο Τέλειος Καζαντζίδης, στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού. Και τώρα λοιπόν βλέπουμε τα πλάνα από την παράσταση και δεν είναι αυτό, είναι που καλά παίζεις αυτή την υπερπαραγωγή. Όταν σου είπαν ότι θα κάνεις
αυτόν, τον ίδιο. Τι είπες, εντάξει παιδιά, υπάρχει ένα όριο. Δεν ξέρω τι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι όταν το πρωτοάκουσα, ήταν λίγο διφορούμενη η μέσα μου αυτό που συνέβαινε. Λίγο διφορούμενο. Απ' τη μία είχα το άγχος του πώς θα κάνω εγώ έναν άνθρωπο, ένα θρύλο, έναν... μια εμβληματική φωνή της δεκαετίας του 60-70 κτλ. Από την άλλη όμως υπήρχε και μεγάλη χαρά πέρα από την ευθύνη. Είναι πολύ τιμητικό να σου ζητάνε να κάνεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια τέτοιου βεληνικούς παράσταση. Συγγνώμη, έχω ένα μήνυμα από τον Κρατερό, ναι, ο οποίος μας βλέπει τώρα και ο οποίος μου λέει να σου πω... Πες του να μην σταματήσει να κοιτάει το ταβάνι ποτέ. Η αποφόρτιση που λέγαμε πριν. Μαστικά. Πες του να μην σταματήσει να κοιτάει το ταβάνι ποτέ. Ξέρει. Το είπα λοιπόν. Ξέρει ο Κρατερός. Το έχουμε ανάγκη αυτό εμείς καμιά φορά νομίζω. Τελικά. Ναι. Για πάμε λοιπόν, συγγνώμη για αυτή την παρένθεση, αλλά έπρεπε να το μεταφέρω. Όχι, ήταν διφορούμενο μέσα μου. Δηλαδή είχα και το άγχος του πώς θα καταφέρω να μην φτάσω σε σημείο να με συγκρίνουν με την κακή έννοια με αυτό το εμβληματικό πρόσωπο. Από την άλλη και μεγάλη χαρά και προσμονή να καταφέρω να έστω και λίγο να πιάσω από την ιδιοσυγκρασία ενός τέτοιου ανθρώπου. Μέσα από τη διαδικασία των προβών φύγανε τα αρνητικά μέσα μου και με τη βοήθεια της Μίμης Δενίση φυσικά, που ήταν τρομερά... ξέρεις, καμιά φορά, πέρα από το καθαρά σκηνοθετικό κομμάτι που θα σου πει εδώ θέλω να είσαι έτσι, εδώ θέλω να είσαι αλλιώς, εδώ πέρα μην το κάνεις τόσο υπερβολικά, κάνε το λιγότερο. Όταν ένας άνθρωπος έρχεται και σου λέει «Σε πιστεύω, αφέσου ελεύθερος, δοκίμασε ό,τι είναι να δοκιμάσεις, μην έχεις στο μυαλό σου κανέναν ενδιασμό, κάνε και εγώ μου λέει θα σε μαζεύω και θα σου λέω», εκεί πια νιώθεις μια τρομερή ασφάλεια. Και όσο πλησιάζεις προς την πρεμιέρα και ξέρεις ότι κάνεις περάσματα όλου του έργου 20 μέρες πριν, που αυτό δεν συμβαίνει συνήθως στα θέατρα. Φυσικά, αλλά συμβαίνει ξέρεις, με φτάνεις στην προγενική δοκιμή και ακόμα δεν ξέρεις τι ρούχα θα βάλεις. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ήταν όλα έτοιμα. Εγώ θυμάμαι ο Κρατερός κάνανε για τη Σμύρνη μου αγαπημένη όλος ο θείος πρόβες 5 μήνες. Ναι. Πριν από το καλοκαίρι. Αυτές οι παραγωγές θέλουν τόση πρόβα. Ειδικά εγώ που μπαινοβγαίνω από σκηνή σε σκηνή και αλλάζω ρούχα. Πρέπει να ξέρω από ποιο σημείο το πιάνω, από ποιο σημείο μπαίνω. Ήταν τρομερά βοηθητικό το να υπάρχει μια τέτοια οργάνωση. Και νομίζω ότι έχουμε δικαιωθεί γιατί βλέπω ότι αρέσει τον κόσμο και ότι φυσικά απευθύνεται φυσικά και όχι μόνο σε ανθρώπους εκείνης της εποχής, αλλά και σε πολύ νεότερους που μαθαίνουν πέρα από το να θυμούνται όπως οι παλιοί. Η χείρα του Καζαντζίδη όταν σε συνάντησε, όταν είδε, καταρχήν ήταν εκεί πέρα και στις πρόβες. Είχε έρθει σε κάποιες πρόβες, ναι. Τι σου έχει πει? Για αυτήν είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτό. Ναι, θεωρώ ότι μόνο το τρόπο που έχει ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο έτσι. Ζήσανε πολλά χρόνια μαζί και μάλιστα κάτω από συνθήκες οι οποίες ήταν ιδιαίτερες. Δηλαδή πια είχε αποσυρθεί στον Άγιο Κωνσταντίνο, δεν είχε τόσο σχέση με τα φώτα όπως είχε παλιότερα. Ήταν όμως αυτός που ήταν. Δηλαδή δεν είχε όλο αυτό το... Μα ποτέ δεν έπαψε να είναι αυτό. Ακριβώς. Όταν ήρθε λοιπόν και μου μίλησε, πέρα από το ότι μου είπε κάποια πράγματα τρομερά βοηθητικά για να καταλάβω λίγο το σκεπτικό αυτού του ανθρώπου, γιατί όταν σου λέει ας πούμε ότι ερχόντουσαν στον Άγιο Κωνσταντίνο άνθρωποι και του λέγανε «Έλα στην Αμερική για μια εβδομάδα και θα πάρεις απίστευτα ποσά για τα δεδομένα της εποχής». Και εκείνος έλεγε «Έλα μωρέ τώρα να φάμε κανένα ψαράκι, άστα αυτά». Λες πώς γίνεται και το χειρίζεται με τέτοιο τρόπο και δεν ήταν εκ του ασφαλούς, δεν μιλούσε εκ του ασφαλούς. Απλά ήταν τέτοια ιδιοσυγκρασία. Ήταν ο δρόμος του έτσι. Ναι, ήταν έτσι που ήθελε η ψυχή του. Και όταν την έβλεπα με τέτοια συγκίνηση να έρχεται και να μου μιλάει μετά το πέρασμα ας πούμε, ένιωθα μια ασφάλεια, δηλαδή ότι σε καλό δρόμο είμαστε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Μισό λεπτό να κάνουμε μια μικρούλα διακοπούλα για να έχουμε τους νικητές. Είναι νικήτριες τελικά. Δύο νικητές. Εντάξει, ούτως ή άλλως για ένα σπίτι πηγαίνουμε αυτά τα 4 δώρα. Είναι η Ευγενία Αποστολά και η Μαρία Γραμματικάκη. Συγχαρητήρια, εσείς είστε οι νικήτριες του διαγωνισμού. Λοιπόν, να πούμε άρα για ακόμα μια φορά με αυτό το καταπληκτικό cast. Η Ελισάβετ μας είναι εκεί μαζί.
Την αγαπάω πάρα πολύ. Εντάξει. Την αγαπάω πάρα πολύ την Ελισάβετ. Έχουμε φοβερή σχέση. Και επί σκηνής και εκτός. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, βέβαια, για αυτή μιλάμε. Και όλους τους υπόλοιπους πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Δημήτρη Σταρόβας, Νίκη Παλικαράκη, Σταύρος Νικολαίδης, Σπύρος Μεριανός, Κώστας Βελέτζας, Αναστασία Σκοπελίτη, Μαριλένα Δήμα, Χρήστος Βελιάνο. Και ο βέβαια... Αντώνης Ολουδάρο. Ο Αντώνης Ολουδάρο, ναι. Ολουδάρο, συγγνώμη, ναι. Είναι Φέλη Ορφανού, ο Μιχάλης Μητρούσης. Μπορούμε να δούμε λοιπόν η ζωή του όλη στο θέατρο Μείζωνος Ελληνισμού. Ποιες μέρες. Κάθε μέρα από Τετάρτη έως Κυριακή. Έως Κυριακή. Κάνετε και διπλή? Όχι, 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 ευτυχώς. Είπα κι εγώ. Ναι, 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 ναι. Πόση ώρα διαρκεί η παράσταση? Σχεδόν είναι 2 και 35 μαζί με το διάλειμμα, φτάνει τις 3 παρά 10. Και φαντάζομαι τι γίνεται εκεί κατά τη διάρκεια με όλη αυτή τη μουσική για την ιστορία, αλλά και μετά στο χειροκρότημα. Ναι, ναι, όχι. Ζούμε, εγώ προσωπικά ζω στιγμές τις οποίες χαίρεται να τις δει κάθε ηθοποιός. Μελέτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Να χαίρεσαι τη γυναίκα σου, να χαίρεσαι τα παιδάκια. Ευχαριστώ. Σου. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις παρακάτω. Και να κάνεις πραγματικά. Και περαστικά στον κρατερό, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ταβάνι, το ταβάνι. Το ταβάνι, το ταβάνι. Α, ναι, και το ταβάνι. Το ταβάνι, το ταβάνι, το ταβάνι. Μάνο, σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια, πέρασε καλά. Περνάω τι οντισιόν μου. Ορίστε. Τέλεια, περνάω τι οντισιόν μου. Κάνω το διδακτορικό μου σαν παρουσιαστή κι εγώ. Γελάσε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάνο, πραγματικά. Και εσά σα ευχαριστούμε για όλα, για όλα, για όλα, για τον τρόπο που είστε μαζί μα. Ειλικρινά. Θα είμαστε εδώ αύριο πάλι στις 9. Τώρα θα σας αφήσουμε στη Ζήνα Κουτσελίνη και στις αλήθειες με τη Ζήνα. Και βεβαίως θα ευχηθούμε υγεία και πολύ 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 αγάπη. Σας περιμένουμε αύριο. Γεια.